All right. Είμαστε στον αέρα. Τέλεια. Παιδιά, πέστε μου αν μ' ακούτε, αν ακούγομαι καλά. Έχουμε καλό ήχο. Γράψτε μου αν έχουμε καλό ήχο, σας παρακαλώ. Αν ακούγομαι. Ή χρειάζεται να... εικόνα και ήχο έχουμε. Πρέπει να έχουμε. Λοιπόν, Τζάμι, ακούγεσαι εμάς τώρα. Okay, ο ήχος. Λίγες διακοπές, λέει, κάνεις. Κακό αυτό. Κακό αυτό. Από εικόνα είσαι εντάξει. Λίγες διακοπές χάνεις. Καλά, τώρα το θέμα είναι και ο καθενός στην ταχύτητα. Δεν είναι μόνο πόσο ανεβάζω εγώ, είναι και πόσο εσείς κατεβάζετε καμιά φορά. Λοιπόν, δηλαδή ακούγομαι έτσι, οπότε δεν έχουμε ως προς το. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, είναι όλα μια χαρά. Βάγκρα Γκούσης. Να περιμένουμε λίγο, να διαβάσω λίγο τις καλησπέρες σας, να δούμε ποιοι συνδεθήκατε, αν τα έχουμε ξαναπεί. Καλησπέρα, καλομήνα. Επίσης, παιδιά, καλομήνα. Καλή Πρωτομαγιά. Ελπίζω να ψήσατε, να ευχαριστηθήκατε. Καλησπέρα, καλομήνα, καλομήνα. Θεούλη, λέει ο άλλος. Γιατί, ρε παιδιά. Λοιπόν, καλό μήνα μας τώρα. Ο Δημήτρης, KRM. Καλησπέρα, ο Τζον Θεοδοσίου. Διαγράψτε μου και λίγο, αν θέλετε, εκτός από τα καλησπέρα σας, να, έτσι, και από πού μιλάμε, δηλαδή από ποια μέρη μιλάμε, Ελλάδα, εξωτερικό, έτσι να όλοι να αντιλαμβανόμαστε πόσο μεγάλη είναι η παρέα μας. Μαζεύεται κόσμο σιγά σιγά, κάντε και κανένα like, δεν χαλάει ο κόσμος. Κάτω Χαλάνδρη, καλό μήνα. Από Γερμανία, καλομήνα, Σαλονίκη, Αθήνα, Ελλαδάρα, Ρόδος, από Κύπρο, Καλαμάτα, Βιέννη, μπράβο, Τρίκαλα, Νορβηγία, Φλόρινα, Δημότυχο. Τελικά σε αυτά τα live γινόμαστε μια τεράστια παρέα, έτσι. Κύπρο, η Μαθία, Τρίπολη, Σταυρός, καλησπέρα από Bath, UK, λέει, μάλιστα, φιλογή. Από Χανιά, καλό μήνα από Γερμανία, από Κομωτινή, Χαϊδάρη, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Ναι, παιδιά, εντάξει, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ, Λάρισα, Κηφισιά, Τάτους και ο Φίλιππος ήρθε, καλησπέρα από Γαρδίτσα. Μάλιστα, λέει, θέλω να φτιάξω ένα DIY αμάξι. Μπορείς να μου πεις πώς δουλεύει το σύστημα διεύθυνσης ή αν έχεις κάποιο βίντεο γι' αυτό? Σε παρακολουθώ από Σουηδία. Μια ερώτηση τώρα, ξεκινήσουμε λίγο έτσι να χαλαρά. Ο UPI Arena, θέλω να φτιάξω ένα DIY αμάξι. Μπορείς να μου πεις πώς δουλεύει το σύστημα διεύθυνσης? Το να... μισό λεπτά, για να κάνουμε διακοπή, γιατί είπαμε, είμαι στο μπαλκόνι και θα έχουμε κάποιες ενοχλήσεις ίσως από αυτοκίνητα που περνάνε, γιατί μέσα δεν υπάρχει ταχύτητα. Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση που θες να φτιάξεις ένα αμάξι και μόνο που έχεις κολλήσει είναι το σύστημα διεύθυνσης, γιατί δεν ξέρεις όλα τα άλλα και κόλλησες εκεί. Παρά τα αυτά, θα μπορείς, εγώ θα σου πρότεινα, σε DIY κατασκευές, να πάρεις ένα έτοιμο σύστημα ανάρτησης από ένα άλλο αυτοκίνητο που θα σε βολεύει εσένα. Μπορεί να είναι διπλά ψαλίδια, μονά ψαλίδια, κάτω ψαλίδια, Μακφέρσον κτλ. Το οποίο θα έχει και τη γέφυρα και την κραμαγέρα και όλο το σύστημα με όλη τη γεωμετρία για να το προσαρμόσεις στο δικό σου. Είναι και πιο εύκολη λύση. Καλησπέρα, καλό μήνα. Μάστορα, από ποιο μέρος κάνεις το live? Εγώ είμαι Γάλλο αυτή τη στιγμή. Βρήκες χώρο για συνεργείο? Βεβαίως. Έχω βρει χώρο, προχωράμε σιγά σιγά για να το στήσουμε το συνεργείο με ρυθμούς χελώνας. Λόγω των περιοριστικών μέτρων που υπήρχαν σε κυκλοφορία, καταστήματα, όλα αυτά, ουσιαστικά και εμάς μας πήγαν πίσω. Σάκη Σέρες, γεια σου Σάκη. Λοιπόν, Μάστορα, από ποιο μέρος καζούν το είπαμε? Θεωρείς ότι έχεις μέλλον να ασχοληθεί κάποιος ως μηχανικός σήμερα ή θα τον φάνε τα ηλεκτρικά?
αγαπητέ Τόλι, τώρα τι να σου πω, ξέρω εγώ, δεν νομίζω, τα ηλεκτρικά θα αργήσουν να είναι καθολικά, ας πούμε, δηλαδή να υπάρχουν μόνο ηλεκτρικά. Προς το παρόν υπάρχει τρομερό πρόβλημα από ό,τι διαβάζω με τις πηγές ορυκτού πλούτου για τις μπαταρίες, έτσι, δηλαδή δεν φτάνουν, δηλαδή το υλικό αυτό που χρειάζονται και χρησιμοποιούν οι μπαταρίες δεν φτάνει, πρέπει να δημιουργηθούν μπαταρίες από άλλα στοιχεία. Λοιπόν, άτοχος με τον Κορινό, καλή δύναμη από το Λονδίνο. Μπορεί και τυχερός, μπορεί και άτοχος, ναι. Σε τι σημείο έχει φτάσει με το μαγαζί? Είμαστε σε τι σημείο έχω φτάσει. Έχει προχωρήσει αρκετά, αλλά δεν είμαστε τόσο έτοιμοι ώστε να ανοίξω αύριο μεθαύριο. Έτσι, θέλω περίπου μια τριανταριά με 20 μέρες δουλειά, full δουλειά. Εφόσον δηλαδή ανοίξουν μαγαζιά και μπορούμε και πάρουμε υλικά, χρώματα, οτιδήποτε. Ό,τι χρειαστούμε άλλο. Για να μπορέσουμε να το στήσουμε. Έχει εξοπλισμό και τα λοιπά. Μπορείς να μου πεις, λέει, ποιος δουλεύει το Twin, πώς δουλεύει το Twin Power Turbo της BMW. Ανδρέα, κοίταξε να δεις τώρα, να σας αναλύω στον καθένα τώρα, δεν είναι κάτι που μπορείς να το αναλύσεις σε ένα live, όπως αντιλαμβάνεσαι. Παρά τα αυτά υπάρχουν στο διαδίκτυο και της BMW διάφορα βιντεάκια, που εξηγούν πώς δουλεύει, έτσι, δεν είναι και τίποτα. Αμορτισέρ κόνη είναι καλά για BMW F20. Τα κόνη, ποια κόνη, και αυτά έχει διάφορα μοντέλα. Λοιπόν, λέει Ηράκλειο Κλήτης, Αντώνης Εμφάνιση. Μάλιστα, λέει... Το αμάξι θα είναι με 20 ρόδες από BMX, θα έχει σύστημα ποδηλάτου με αλυσίδα, μάλλον, και ίσως βάλω και ηλεκτρικό μοτέρ από πατίνια. Δεν σκέφτομαι να φτιάξω δε κάτι βενζινοκίνητο, ακόμα και για αυτοκόλλησο το αυτό. Εντάξει, τώρα, άμα φτιάξεις παιχνίδι θες να φτιάξεις, έτσι. Εντάξει, άμα φτιάξεις παιχνίδι. Εντάξει, δες πώς είναι ένα σύστημα διεύνησης σε ένα καρτ. Πήγαινε στα νοικιασμένα καρτ, δες πώς είναι ένα σύστημα διεύνησης, γιατί γράψε το. Άμα είναι να φτιάξεις τόσο που δεν σε ενδιαφέρουν. Γεια σου Μάρη, θυμάσαι που απορούσες πως μπαίνουμε όλοι τόσο γρήγορα στο live σου? Αυτό βλέπουμε λοιπόν, 238 έχουμε μαζευτεί, που είναι το συνεργείο. Το συνεργείο είναι στο ψυχικό. Τα τσίπ είναι καλά, που με ρωτάς Σπύρο, παιδιά, σε μερικά live, συγγνώμη, κάνω διακοπή, σε μερικά live μερικοί εκνευρίζεστε που δεν σας απαντάω, νομίζω ότι δεν σας απαντάω για κάποιο λόγο, αλλά δυστυχώς τα μηνύματα πέφτουν με τέτοια ταχύτητα που δεν προλαβαίνω να το διαβάσω. Την άλλη φορά κάποιος είχε εκνευριστεί που δεν του έλεγα για ένα μοντέλο που με ρώταγε και δεν το είχα δει, ρε παιδί, πέρναγε. Τύχαινε και ρολάριζε με τότε η ατυχήτητα που δεν το βλέπα. Μην εκνευρίζεστε άμα δεν το κάποιο μήνυμά σας, έτσι, δεν το κάνω επίτηδες, να το αποφύγω. Απλά άμα πέφτουν 30 μηνύματα μαζί, το χάνουν τα μάτια μου. Είναι στο ψυχικό λοιπόν το μαγαζί, επανέρχομαι, που είναι το συνεργείο, είναι στο ψυχικό. Είναι στο νέο ψυχικό. Είναι στη στάση Κατεχάκη, είναι Μεσογείο και Κατεχάκη, δηλαδή δεν είναι, ουσιαστικά είναι Μωραΐτη 7. Είναι εκεί που είναι η στάση, η γέφυρα του Καλατράβα, εκεί που καταλήγει, εκεί είναι το μαγαζί. Και ήταν παλιότερα και αυτό μαγαζί, δεν είναι δηλαδή, ήταν μαγαζί συνεργείο κάποτε. Και τώρα το φτιάχνουμε γιατί ήταν αρκετά, γιατί λέει έφυγες από την Νότια Αφρική. Έφυγα από την Νότια Αφρική γιατί η κατάσταση ήταν πάρα, πάρα πολύ επικίνδυνη. Μπαίνανε στα σχολεία ένοπλοι να τα κλέψουν και τα λοιπά. Μπήκαν και στο σχολείο που ήταν το παιδί το δικό μου. Αν και ήταν προστατευμένο και τα λοιπά, γίνανε κάποιες μάχες μέσα εκεί, σκοτώθηκαν 9 άνθρωποι και με βάση και κάποια άλλα που κάποιες προτάσεις μας γίνανε εξ αγοράς και τα λοιπά της εταιρείας μου, αποφασίσαμε και φύγαμε. Γιατί τι να το κάνεις άμα, δηλαδή να τα κάνεις τα λεφτά ή να δεν κάνεις οτιδήποτε άμα πεθάνεις. Δεν έχει νόημα. Έτσι. Γιατί λοιπόν, καμιά καλή πρόταση για πρώτο αμάξι, συνέχισε την καλή δουλειά. Παιδιά, μην με ρωτάτε τέτοια πράγματα, δεν έχω, δεν ξέρω. Τώρα ο καθένας πρώτο αμάξι, τι θεωρεί καλό, τι δεν θεωρεί καλό.
Τέτοιες γενικές ερωτήσεις δεν μπορώ να τις απαντήσω. Καλησπέρα, Γιάννη. 54 αξίζουν aftermarket τουρμπίνες ή μόνο γνήσιες? Και η aftermarket γνήσιες είναι, δεν κατασκευάζει BMW τουρμπίνες. Τα ελαττήρα των αμορτισέρ κάθονται σε βαθμό που αν θέλω να βάλω τα ίδια αμορτισέρ να επηρεάσει τη λειτουργία. Όπα, έχασα. Ναι, γι' αυτό λέμε. Να επηρεάσει τη λειτουργία τους, αν ναι, σε πόσα χιλιόμετρα θεωρείς ότι πρέπει να αλλάχτουν τα ελαττήρια? Όχι, τα ελαττήρια δεν κάθονται τον αμορτισέρ. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα ίδια, δηλαδή δεν είναι ανταλλακτικό που αλλάζεται. Καλησπέρα, από Πάτρα θέλω να ρωτήσω στα πόσα χιλιόμετρα αλλάζω δίσκο πλατό, στα πόσα χιλιόμετρα δηλαδή, εξαρτάται πόσο οδηγάς, Γιάννη Δεπούδης, ανάλογα πόσο οδηγάς. Υπάρχουν άνθρωποι που φτάσουν 250.000 χιλιόμετρα και δεν έχουν αλλάξει ποτέ δίσκο και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν 15.000 χιλιόμετρα και έχουν αλλάξει δύο φορές δίσκο. Λοιπόν, ψάξε να βάλεις αλλαγή λειτουργία στο chat, το έχω με το scroll. Τελειώνει το λύσμο μου με το Arteon και το έχω σταθεί πάρα πολύ. Τον κρατάω να είναι σε SUV που θέλω και αν είναι σε ποιο, να πάω σε SUV. Παιδιά, τώρα τι να σας πω, ξέρω εγώ, πέστε μου εσείς ποιο μοντέλο, να σας πω αν έχω, ξέρω εγώ, κάποια... δεν μπορεί να πάει το μυαλό μου τώρα τι βολεύει τον καθέναν. Ξέρω εγώ. Μπορώ να σας πω ένα αμάξι που να πεις τι βλακία είναι αυτό και για μένα είναι το καλύτερο. Ή να μου πείτε σε ένα αμάξι να θέλω τι βλακία είναι αυτή και σε εσάς να είναι το καλύτερο. Δεν μπορώ να ξέρω τώρα. Καλησπέρα, θα κάνετε ένα live στο μαγαζί. Εννοείται. Ναι, εντάξει, όταν θα είναι λίγο προχωριά σου μας το ράκλα μας, αν θες πες μας τι έγινε. Το είπα μόλις πριν λίγο, Τζον. Καλησπέρα για Αλφα Ρωμαίο. Καλό σημείο ακούγεται. Ναι, καλό σημείο ακούγεται. Ουσιαστικά ήταν ένα σημείο που το επέλεξα γιατί είχε και τη στάση του μετρό. Είναι η στάση του μετρό, δηλαδή είναι 30 μέτρα. Άντε τώρα όλοι Google να δούμε πού είναι. Γιώργος Κωνσταντίνου, καλώς μας ήρθες φίλε, καλές δουλειές. Να είσαι καλά Γιώργος, Βαγγέλης, καλό μήνα. Καλές δουλειές. Καλησπέρα φίλε, το συνεργείο ξεκίνησε. Αν ναι, τα Σάββατα θα είναι ανοιχτά. Τα Σάββατα συνήθως, Άκη, δεν θα είναι ανοιχτά για το κοινό. Κατόπιν εξαιρέσεων δηλαδή μπορεί να είναι. Θα είναι, αν θα δουλέψουμε τα Σάββατα, θα δουλεύουμε ως επιτοπλίστων για την επισκευή των κινητήρων, γιατί δεν θα έχουμε την πίεση του κόσμου. Οπότε θα μπορώ να αυτοσυγκεντρώνουμε, γιατί φτιάχνουμε ένα πολύ ωραίο εφαρμοστήριο, το οποίο εκεί θα γίνονται όλες και πολλά βίντεο θα γίνονται εκεί μέσα σε αυτό το εφαρμοστήριο. Θα είναι ένας χώρος δηλαδή που ουσιαστικά θα υπάρχουν όλα τα ειδικά εργαλεία, γιατί πραγματικά έχω... έκατσα και τώρα που τα μάζεψα και τα λοιπά και τα έχω βάλει κάτω, έχω... Δεν ξέρω πόσα ειδικά εργαλεία. Πραγματικά απίστευτη συλλογή ειδικών εργαλείων για απίστευτες δουλειές. Τα οποία έχω τώρα πάρει και μια ντουλάπα η οποία είναι σειρώμενη. Τραβάς ένα από μέσα, έξι φύλλα. Τα οποία τραβάς και βγαίνει μέχρι έξω το φύλλο και μπορείς και κρεμάς ειδικά εργαλεία για τις δύο πλευρές. Θα τα δείτε όλα αυτά γιατί έχω πάρα πολλά ειδικά εργαλεία, ειδικά για Mercedes και για Porsche και για Audi και ειδικά εργαλεία χρονισμών και γενικά θα φτιάξουμε το εφαρμοστήριο για να μπορούμε να κάνουμε τις επισκευές και το Σάββατο ουσιαστικά, αν δουλεύουμε, γιατί εμείς κάποια στιγμή θα πρέπει να είμαστε στην οικογένειά μας, να ξεκουραζόμαστε έτσι, γιατί δεν είμαστε πια και παιδιά. Δεν είμαστε δηλαδή 25 χρόνια πια, να έχουμε τις αντοχές που είχαμε όταν είμαστε 25. Θα δουλεύουμε για τις επισκευές, γιατί ουσιαστικά εμείς στο μαγαζί θα φτιάξουμε ένα πρόγραμμα. Θα μπορείτε να μου στείλετε τον κινητήρα σας, όλοι κινητήρας είναι αυτός. Οτιδήποτε κινητήρας είναι αυτός, εκτός από εξολέμβιο μηχανάκι για βάρκα, αν είναι οποιαδήποτε, και ακόμα και Volvo 5, Mariner, Mercury, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Εξολέμβιες πάντα μηχανές ή σε αυτοκινήτο, από όλη την Ελλάδα. Θα έχουμε εμείς τον εξοπλισμό και όπου δεν θα έχουμε το εξοπλισμό θα έχουμε τη συνεργασία με συγκεκριμένους ανθρώπους, με συγκεκριμένα μηχανολογία που ξέρουμε ότι κάνουν καλή δουλειά, για να κάνουμε και γενικές
επισκευές κινητήρων και εννοείται ότι εμείς θα δίνουμε και μία εγγύηση 20.000 χιλιόμετρων για κάθε επισκευή κινητήρα που κάνουμε ή ενός χρόνου, που δεν νομίζω ότι δίνει κάποιος στην Ελλάδα αυτή την εγγύηση πάνω στην επισκευή κινητήρα, κάποιο μηχανολογείο ή οποιοδήποτε. Και θα μπορείτε να μου στέλνετε τις μηχανές από όλη την Ελλάδα, είστε ιδιώτης, είστε συνεργείο. Εννοείται όταν είναι συνεργείο θα υπάρξει μία άλλη, ας πούμε, τιμολογιακή πολιτική, έτσι, γιατί θα υπάρχει ουσιαστικά μία συνεργασία, θα είναι μία μηχανή μόνο, μπορεί να είναι παραπάνω από μία του χρόνου. Οπότε μην θίγεστε αυτοί που είστε απλοί ιδιώτες, αντιλαμβάνεστε ότι όταν κάποιος είναι συγνώμης πελάτης, σίγουρα θα πρέπει να πάρει και πιο καλή τιμή. Και θα φτιάξουμε λοιπόν αυτό το χώρο του εφαρμοστηρίου, εκτός από το χώρο που θα γίνονται οι επισκευές των αυτοκινήτων και τα λοιπά, σέρβις και. Θα υπάρχει ένας ειδικός χώρος, θα είναι κλιματιζόμενος και θα έχει όλα τα ειδικά εργαλεία, τους πάντους εργασίας, τα στάντ του κινητήρων. Θα το κάνουμε πολύ ωραίο και θα είναι και γενικά εύκολο για μας να δουλέψουμε και να είμαστε και αποδοτική στη δουλειά μας. Γνώμη, λέει, για τρικύλινδρα, λέει η Ιωάννα Νίκου. Δεν ήξερα ότι με παρακολουθούν γυναίκες, αν είσαι γυναίκα. Τρικύλινδρα, ναι, μια χαρά είναι τα τρικύλινδρα. Μάστρο, καλησπέρα, το αυτοκίνητο μου έχει αναμένο check engine, υποπίεση δουλεύει στο 0-3 και πολλές φορές πάει στο 0-1 και δεν κατεβαίνει. Έχεις υπόψη γιατί θα σε επισκεφτούμε το καλό. Κωνσταντίνε Κάραντ. Και κάτι, και τώρα με αφορμή το δικό σου μήνυμα, θέλω να σας πω κάτι. Παιδιά, μάγος δεν είμαι. Έχω ένα αυτοκίνητο. Μου στείλε προχθές ένας φίλος ένα μήνυμα και μου λέει, οδήγησα ένα πετρέλαιο φορτηγάκι που θέλω να αγοράσω μεταχειρισμένο και όταν πατάω τον γκάζι κάνει ένα θόρυβο. Τι είναι? Τι να του πω εγώ, δηλαδή, τι να απαντήσω? Ούτε το μοντέλο μου είπε, ούτε τι χιλιόμετρα έχει, ούτε πού τα ακούει, ούτε πώς τα ακούει. Και όταν του λες, μα συγγνώμη, δεν μπορώ να ξέρω, εκνευρίζεται κιόλας ότι δεν θες να του πεις, δηλαδή ότι γνωρίζεις, αλλά δεν θες να του πεις. Καταρχήν δεν ξέρω τι μοντέλο είναι. Είναι Toyota, είναι Mitsubishi, τι είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, παιδιά, έτσι γενικά, ακούω, έχω υποπίεση, κάνω, δείχνω. Δεν είναι έτσι οι πληροφορίες. Δηλαδή, είναι σαν να πας στο γιατρό και να πεις, γιατρέ, αισθάνομαι ένα πόνο. Και καμιά φορά ζαλίζομαι. Τι έχω? Δεν θα σου πει ο γιατρός τι έχεις. Τι ηλικία έχεις, θα σου πει. Πόσο, δηλαδή, πού τον αισθάνομαι στον πόνο, στα πόδια, στις μέσεις, στην πλάτη. Έτσι είναι και εγώ. Δηλαδή, άμα δεν μου δώσεις την πληροφορία, δεν μπορώ να ξέρω γενικά. Μανώλη, καλησπέρα. Αυτόματα κατεβάζει απότομα τη Δευτέρα και στην Πιτάνη στην αλλαγή. Τρίτη την πιάνει απότομα πάνω στη Θεσσαλονίκη. Πάνω Σαμό. Κολμής. Μανώλη, καλησπέρα και καλό μήνα. Έχω ένα Σκόντα Φάμπια Μόντε Κάρλο. Αυτόματο μάλλον, και κατεβάζει αυτόματα τη Δευτέρα και στην επιτάχυνση στην αλλαγή από Δευτέρα στην Τρίτη την πιάνει πάνω. Δεν καταλαβαίνω τι λες, αλλά παρά τα αυτά, παιδιά, δεν κάνουμε live τώρα για να κάνουμε διαγνώσεις online, έτσι. Είπα να συζητήσουμε. Έχω αναμίξει παλιά λάδια με καινούρια και μετά από 3.000 χιλιόμετρα δεν έχω παρατήσει τίποτα το αξιοσημειωτομείο. Πώς υποβόσκει καμιά βλάβη? Έχω αναμίξει παλιά λάδια με καινούρια και μετά από 3.000 χιλιόμετρα. Τι να σου πω, ρε Αντώνη, ξέρω εγώ, τι γνώμη για τον Σπύρο Πανόπουλο για το project που ετοιμάζει? Λοιπόν, beautiful plan, καλησπέρα. Χριστός Ανέστη, καλησπέρα Κωνσταντίνε. Beautiful plan, φίλε, καλό μήνα. Λοιπόν, επιτέλους, τι project ετοιμάζει? Σου πάει η Ελλάδα, έλεψε το πρόσωπό σου, Μάρια. Μπα, παιδιά, είναι ο φωτισμός. Τη γνώμη σου για λάδι καστρόλ έτσι titanium σε group bag, παιδιά, το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ. Κανένας ρόλος, κανένα τέτοιο δεν παίζει η μάρκα του λιπαντικού. Για μένα. Εννοείται, δεν θα είναι μάρκα μέκαψης, δεν θα είναι μια άγνωστη. Έτσι, δηλαδή, να είναι καστρόλ, να είναι σέλ, να είναι, ξέρω εγώ, γνωστή μάρκα. Μια μάρκα, ας πούμε, έχει μια αξιοπιστία σαν εταιρεία. Τώρα, από εκεί και πέρα, το εξώδες και ο τύπος, προδιαγραφές του λαδιού, αν καλύπτονται για το αμάξι που γράφονται από κάτω, κάνει για το αυτοκίνητό σου και είναι καλό. Φίλε Μάριε, σε πέρκες κινητήρες κάνεις, ναι, γιατί και σε πέρκες θα μπορούμε και γενικά σε οποιοδήποτε μηχανές
με εκρενούς μεγέθους, έτσι τώρα είμαστε κανένα κατερπίλα 12 κύλιδρο που είναι 5 τόνους, αυτό δεν μπορούμε, δεν έχουμε ούτε γερανογέφυρες, ούτε μπορούμε να το κάνουμε, αλλά δεν έχουμε γερανογέφυρες, δεν έχουμε εργαλεία. Καλή αρχή, Μάστορα Μάρια, καλώς είδες στη γειτονιά, Μάστορα, καλό ξεκίνημα. Πες 2-3 αιτίες που πετρέλαιο κινητήρας μπορεί να κόψει στρόφαλο. Ευστάθιος Μες. Γενικά ένας πετρελοκινητήρας τετράχρονος να κόψει στρόφαλο είναι έως και απίθανο. Παρά τα αυτά, για να κόψει ένας κινητήρας γενικά στρόφαλο, θα πρέπει το μπροστά μέρος με το πίσω μέρος να είναι εντελώς ξεζύγιστα. Δηλαδή το βολάν με το τάμπερ, με την τροχαλία δηλαδή, πρέπει να είναι αζύγιστα. Και όπως έβλεπα σε ένα σωτάκι, και όπως έβλεπα σε ένα στο ξανά σεμινάριο που μου ήρθε από την Caterpillar και έβλεπα από την Αμερική από ένα φίλο online σεμινάριο, η Caterpillar στις βαριές επισκευές κάποιων χιλιάδων ωρών, δηλαδή κινητήρες, μεγάλοι κινητήρες, έτσι τώρα μιλάμε κινητήρες που έζησαν χιλιάλογα, 2.000 άλογα, το ντάμπερ, την τροχαλία μπροστά την είχαν υποχρεωτική αντικατάσταση. Γιατί παρουσίαζε ξεζύγισμα. Δεν μπορούσε δηλαδή να μαζέψει τους κραδεσμούς της μηχανής, με αποτέλεσμα να μπορεί να οδηγηθεί και σε καταστροφή κουζινέτων εκεί, όχι να κόψει στρόφαλο, γιατί ο στρόφαλος ήταν θηρίο, αλλά μπορεί να προκαλέσει καταστροφή των κουζινέτων. Και καλό μήνα λοιπόν. Αλφα Ρωμαίο Twin Spark αξίζει και πόσα χιλιόμετρα, εξαρτάται την κατάστασή της. Καλό μήνα, είναι συντηρημένη καλά. Ο Στέλιος, παιδιά, όλα τα αυτοκίνητα αξίζουν, τα μεταχειρισμένα, για να μην με ρωτάτε. Εξαρτάται τη συντήρησή τους. Δηλαδή, μπορεί να πάρεις το καλύτερο αξιόπιστο, πιο αξιόπιστο αυτοκίνητο που υπάρχει, αλλά είναι τόσο κακό συντηρημένο από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη, που θα σου τα βγάλει σαν τα προβλήματα. Και μπορείς να πάρεις και ένα μη αξιόπιστο αυτοκίνητο που είναι τόσο καλά συντηρισμένο, που θα το πάρεις και εσύ να το κρατήσεις από τόσα χρόνια και θα σου βγάλει. Εξαρτάται λοιπόν τη χρήση και τη συντήρηση που έκανε ο προηγούμενος. Έχω ένα βιτάρα με καμένη φλάτζα 2 χρόνια περίπου. Όταν το φτιάξω, έχεις κάποιο tip να μου πεις? Σαν τι tip να σου πω, Moto Maniac? Καμένη φλάτζα 2 χρόνια. Το έχεις ανοίξει, δηλαδή, για έχει μέσα νερά ο κύλινος 2 χρόνια τώρα, γιατί θα είναι το χιτόνιο σκουριασμένο. Από προσωπικό, τι έχεις κάνει? Έχουμε κανονίσει. Πες λίγο στους αμόρφωτους σενάριους ότι οι Αμερικάνοι φτιάχνουν τα καλύτερα αμάξια όσο αφορά την ασφάλεια, λόγω βάρους, της επιδόσης και την ποιότητα υλικών. Ευρώπη και η Ιαπωνία είναι το χειρότερο. Εντάξει, δεν είναι ότι φτιάχνουν τα καλύτερα αμάξια οι Αμερικάνοι. Υπάρχουν μοντέλα η οποία σε όλες τις χώρες, η οποία είναι πραγματικά, γιατί οι Γερμανοί δεν φτιάχνουν καλά αμάξια, οι Ιάπωνες δεν φτιάχνουν καλά αμάξια. Κάθε χώρα. Λοιπόν, φτιάχνουμε το κόμπρα που έχει στην Αφρική. Τι έγινε? Έχω φέρει... Εντάξει, θα το δείτε, θα τα πούμε αυτά στην πορεία. Έχει έρθει εδώ όλο το project, μέσα σε κοντέινερ, και θα στηθεί εδώ το κόμπρα. Έχουμε βρει και μοτέρ αυτή τη στιγμή. Έχω βρει ένα μοτέρ που είναι 5,2 V8 οχταβάρελο, δηλαδή δύο καρμπιλάτερ χόλια τετραβάρελα. Είναι γύρω στα 400-500 κάτι άλογα, και με τον κυβότιό του μαζί, το οποίο βέβαια θα πρέπει να το κάνουμε μια επισκευούλα. Δουλεύει, απλά εντάξει, δεν έχει ανοιχτεί. Για τα Evo 10, συγγνώμη γι' αυτό. Καλησπέρα, λέει Μανώλη, για τα Evo 10 είναι αλήθεια ότι τα αυτόματα χάνουν πιο εύκολα άλογα, double clutch, από τα χειροκίνητα, στη μετάδοση? Όχι. Ποιος το είπε αυτό? Δεν έχει σχέση. Γεια σου, Μάστορα. Έχω ένα Mercedes Y350 του 10. Έχω πρόβλημα με την PDF να το κάνω stage 2. Τι να σου πω τώρα, ξέρω. Εγώ δεν θα το έκανα, αλλά υπάρχει εταιρεία που στα καθαρίζει τα PDF. Πρακτική σε ανεξάρτητο συνεργείο ή αντιπροσωπεία. Τι πρότεινα? Σε ανεξάρτητο θα πρότεινα, αλλά να είναι σοβαρό, έτσι. Να είναι ένα σοβαρό μαγαζί. Μην είναι τώρα ένας. Να είναι ένα σοβαρό μαγαζί. Λοιπόν, γνώμη για το χάος του Πανόπουλου, μάλιστα.
Θα μιλήσω για τον Πανόπουλο, γιατί έχω και εγώ πολλές απορίες. Διαφορά είναι ότι η Αμερική δεν έφτιαξε ποτέ κακό άσχημο μάξι. Εντάξει, έφτιαχνε και αυτοκίνητα τα οποία ήταν καλησπέρα, καλές δουλειές σε καινούργια τεχνολογία, αυτόματα κυβέρνηση Ευρωπής. Πότε αλλάζονται τα λάδια για πρώτη φορά. Παιδιά, ο κατασκευαστής τι σας λέει? Κάθε κατασκευαστής δίνει τη συντήρηση αυτού που φτιάξε. Έτσι, πάνω κάτω γύρω στα 60 είναι ότι έχει αυτόματο, CVT, οτιδήποτε είναι κάπου εκεί γύρω στα 60. 461, μάλιστα. Λοιπόν, καλησπέρα, καλώς ήρθες στην Πατρία. Να είσαι καλά, Κώστα. Σε επισκευή AC, καλησπέρα, επισκευή AC σε Golf 6. Ναι, τι ερώτηση είναι αυτή, πείτε μου εμάς, διάτσα, τι εστί Πανόπουλος. Παιδιά, εγώ τον το συγκεκριμένο, αφού θέλετε να μιλήσω λοιπόν για το πράγμα. Λοιπόν, εγώ τον συγκεκριμένο άνθρωπο τον ξέρω ότι ήταν προγραμματιστής. Σε αυτή την ιδιότητα τον γνώριζα. Δεν τον γνώριζα ότι είναι μηχανικός αυτοκινήτων, δηλαδή κάνει επισκευές, κινητήρα και οτιδήποτε. Μπορεί να κάνω λάθος. Αυτή την εντύπωση είχα και αυτό γνώριζα εγώ στην πιάτσα πριν φύγω εγώ από την Ελλάδα, έτσι. Το κατάστημα του αυτό το Extreme Tuners δεν έχω πάει ποτέ, δεν ξέρω καν που είναι, κάπου στη μεταμόρφωση είναι, δεν ξέρω ακριβώς που εδρεύει. Επίσης δεν ξέρω κάποιον που έχει φτιάξει το αυτοκίνητο του, για να έχω άποψη, να μου συζητήσει, να μου πει άντεξε, δεν άντεξε, οτιδήποτε άλλο. Εγώ λοιπόν θα μιλήσω με βάση αυτό που γνωρίζω ως προς την ιδιότητά του ως προγραμματιστής κινητήρων, έτσι. Τώρα, το τι ακριβώς έχει σπουδάσει δεν το γνωρίζω. Μου φαίνεται ηλεκτρονικός, να κάνω λάθος. Δεν κοίταξα από το γραφικό του, δεν μου άρεσε, δεν με ενδιαφέρει. Καλησπέρα σας, στο συλλογείο σας, τι γίνεται? Στο συλλογείο θα γίνεται επισκευή? Ναι, θα γίνεται επισκευή, έχουμε όλο το μηχανικό εξοπλισμό για τα κοντήσια. Λοιπόν, και σκάει λοιπόν το χαός. Το κόμπρα ήρθε, ναι. Παιδιά, πολλά τα έχουμε πει, έτσι. Καλησπέρα, γκολ, λοιπόν. Και σκάει λοιπόν το χαός. Θα έχει πρόβλημα ο Ελλάδα. Παιδιά, μην βγάλετε καν καταλήτη τώρα. Τι είναι αυτά που μου γράφεις, Γιώργο? Γιώργο, τι είναι αυτά που γράφεις? Γράφεις τον καταλήτη. Και τι, θα πεθάνουν όλοι οι άλλοι? Θα βγάλεις τον καταλήτη το αυτοκίνητο? Θα πάρω μηχανικό ρολί, λέει, πριν αγοράσω το αυτοκίνητο μεταχειρισμένο μαζί μου. Ναι, λογικό. Πάντα θα παίρνετε ένα βράδυ. Καλησπέρα, Μάστερ, Citroën, Diesel. Ναι, τα φτιάχνουμε. Όλα τα φτιάχνουμε. Δεν έχουμε πρόβλημα. Όλα τα μοτέρ τα φτιάχνουμε. Καλησπέρα, καλό μήνα. Καλές δουλειές. Περιμένω πληροφορίες για το μαγαζί. Είπαμε, τα έχουμε πει. Ρομελάκες, τα έχουμε πει στην αρχή του live. Στο ψυχικό είναι το μαγαζί. Στείνεται αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ακόμα έτοιμοι. Λόγω του κορονοϊού έχουμε πάει και εμείς πίσω. Όχι, προς το παρόν, Μιχάλη, δεν ψάχνω για προσωπικό. Δεν ψάχνω για προσωπικό. Έχω βρει ένα παιδί που είναι αξιόλογο και πιστεύω θα μπορέσει να γίνει ένα αστέρι αν θέλει. Θέλει να προσπαθήσει, δηλαδή πάντα να προσπαθεί και ο άλλος. Δηλαδή να επενδύσω λίγο πάνω του και θα δούμε. Ξεκινήσουμε πρώτα, να δούμε πόσο δουλειά θα έχουμε. Πόσο καθιστεί ο καθαρισμός Λάμδα, δεν ξέρω. Θα ασχοληθείτε με βελτιώσεις? Αυτό δεν το ξέρω, θα το δω. Θα το δούμε. Ακόμα δεν το έχω στο... δηλαδή, και που ξέρεις, πολλά καρπούζια κάτω από την μασχάλη, ίσως επιλεκτικά κάποια συγκεκριμένα αυτοκίνητα με τα project που είχε στην Αφρική, τι έκανες? Το κόμπρα το έφερα, το είπα, έτσι, όλα τα άλλα έχουν τελειώσει. Να έρθω να καθαρίζω και να σε βλέπω από σένα δωρεάν, λέει Αθανάσιος Χαλκιάς. Έχεις ασχοληθεί, λέει, με βελτίωση γύρω στο νέο 54 μοντέρ? Ναι, έχουμε ασχοληθεί. Να μας δείξεις πατέντες που έχεις σκεφτεί. Παιδιά, θα τα δείτε όλα, στη σιγά. Θα κάνουμε βίντεο. Καλό μήνα, Μανώλη, καλό ξεκίνημα, καινούργια λεά. Μιχάλης από ΤΕΗ, Μιχαήλ Σούλφι. Λοιπόν, θα υπάρξουν και κάποια project που έτσι πολύ ωραία που τρέχουμε, όπως είχαμε πει,
και στο προηγούμενο που σας είχα κάνει με, το, με τους δίχρονους κινητήρες. Μην πηδάμε όμως από εδώ και από εκεί. Να κλείσουμε λίγο το θέμα, γιατί με διάρκεια ζωής τούρμπο, με φυσιολογική χρήση, μέση διάρκεια ζωής του 100.000 χιλιόμετρα. Ο συνεργιούλης τι κάνει, να το, ο Θωμάς, για δυστυχώς ο συνεργιούλης πέθανε. Δεν άντεξε, ήταν αδύναμος πολύ και ό,τι και αν κάναμε και με γιατρούς και με τα λοιπά, δεν άντεξε ο συνεργιούλης. Ίσως και γι' αυτό τον εγκατέλειψε και η μάνα του, δεν καταφέραμε να τον σώσουμε. Λέει καλησπέρα, καλό μήνα, καλές δουλειές. Έχεις ασχοληθεί αρκετά με Land Rover. Από τη γορή Range Rover, Vogue έχουν κάποια ευαίσθητο σημείο που την, την πατάνε. Ευχαριστώ πολύ. Εννοείς για να αγοράσεις. Έχουν αρκετά ευαίσθητα σημεία τα Range Rover και τα Land Rover γενικά. Και ό,τι θες από βοήθεια για το στήσιμο του μαγαζιού μας, δάσκαλε Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με την Μωτό Αθανάσιος Χάλκιας. Παιδιά, καθίστε να ξεκινήσει πρώτα το μαγαζί. Δεν είπαμε, θα γίνουν όλα. Κρίμα, ναι, το είδαμε στο comment που το έγραψες. Όταν είσαι πιο μπροστά, ακούγεσαι καλύτερα. Ανά είμαι εδώ. Λιγότερους κραδασμούς και έχει καλύτερη γεωμετρία. Θα τα πούμε όταν, κάνουμε ένα, όταν θα μιλήσουμε για τους boxer κινητήρες. Θα πούμε και για τους boxer. Καλησπέρα από Γαλαξίδη. Να είστε καλά. Για να φτάσουμε στους 500, δεν το βλέπω. Καλησπέρα, γνώμη για αγορά Nissan Cherry Sunny για το πρώτο αυτοκίνητο. Ξέρω εγώ, Cherry παλιό δεν είναι αυτά, παλιά. Λοιπόν, εντάξει, δεν θα... Ξέρετε πάνω κάτω εγώ με τι αυτοκίνητα δουλεύω, γιατί όταν έρθει σε γενικό συνεργείο, ξέρετε πάνω κάτω σε τι αυτοκίνητα δικαίωμαι, αλλά εντάξει, δεν θα κάνουμε ρατσιστικούς διαχωρισμούς. Πες μας λέει για τον Πανόπουλο, ο Χρήστος, με διακόπτουν συνέχεια, ρε Χρήστο. Καλησπέρα. Εντάξει, και αυτά που ίσως θα πω δεν αρέσουν σε πολλούς. Τέλος πάντων, Νίκο, ζήσεις, παιδιά, δεν θα κάνω τώρα διαγνώσεις πλούσιο μείγμα γιατί σου βγάζει πλούσιο μείγμα. Πλούσιο μείγμα σου βγάζει γιατί ξέρω εγώ γιατί. Πρέπει να φέρεις το αυτοκίνητό σου ή να πας σε ένα μηχανικό να στο βρει γιατί, ξέρω εγώ. Μάστορα με Βάνκελ θα ασχοληθείς. Ναι, θα κάνουμε και Βάνκελ. Ξεκινήσει. Ναι, μα δεν διακόπτουν. Ηλεκτρολογείο. Τι ηλεκτρολογείο, εντάξει, ηλεκτρολογείο. Εντάξει, δεν θα βάζω ησυχία και τέτοια, δεν είμαστε τέτοια. Έχω πάει άλλη. Λοιπόν, είσαι έμπνευση, έχω πάρει άλλη αξία μηχανολόγου χάρη σε σένα. Άλεξ Μέση, μάλιστα. Καλησπέρα από Νέα Σμύρνη. Nissan Sunny Ferrari και μετά από το ψηλό ρουφάει είναι πολύ αξιόπιστο. Καλό είναι, ξέρω εγώ τι να σας πω. Χαχα. Εμείς μια αγάπη για το Toyota. Χαχα. Ναι, καλησπέρα από Νέα Σμύρνη. Έψε τροχαλία στροφάλου μηχανικό έβαλε κατσαβίδι και την πίεσε προς τα έξω για να δείξει ότι έπρεπε. Για να δείξω ότι πρέπει να αλλάχτεί. Σωστά. Έπραξε το τρέμουλο, δεν βλέπω κατά τη λειτουργία της. Παιδιά, όταν... Πώς θα το πω. Αυτό τώρα είναι μια ερώτηση. Γενικά, που ίσως δίνει αφορμή για να κάνω μια συζήτηση. Όταν εμπιστεύεστε ένα μηχανικό ή ένα γιατρό ή οτιδήποτε, θα πηγαίνετε με μία διάθεση, με μία, ας πούμε, διάθεση, με ένα σκεπτικό, εφόσον τον εμπιστεύεστε, ότι αυτός ο άνθρωπος θα με βοηθήσει και θα πληρωθεί για την υπηρεσία που θα προσφέρει. Εάν πηγαίνετε με το σκεπτικό ότι θέλει να σας κλέψει, αλλάξτε μηχανικό. Δεν μπορώ να σας προτείνω κάτι άλλο. Δηλαδή, αν δεν εμπιστεύεστε αυτό που έχετε... Δηλαδή, είναι σαν να μου λέτε, αυτός ο γιατρός θέλει να με εγχειρήσει χωρίς λόγο ή υπάρχει λόγος που θέλει να με εγχειρήσει. Τι να σας πω, σωστά έπραξε. Καμιά φορά κάποιοι άνθρωποι καταφεύγουν σε κάποιες πρακτικές, όπως ο συγκεκριμένος μηχανικός που λέει έβαλε ένα κατσαβίδι για να δείξει τροχαλία θέλει αντικατάσταση, για να σου δείξει, που μπορεί εσύ με κάποιο τρόπο να είσαι δύσπιστος, ότι όντως χρειάζεται κάποια αντικατάσταση, αλλά πώς σας το δείξει αυτό το πράγμα εκεί κάτω που είναι. Δεν λέω ότι έκανε καλά ή κακά. Δεν μπορώ να ξέρω τι έκανε. Αλλά εάν εσύ θεωρείς ότι αυτός ο μηχανικός
ο μηχανικός σου θέλει να σε κλέψει, να σου πει ότι σου αλλάξει κάτι χωρίς να χρειάζεται, άλλαξε μηχανικό, πάρε μια δεύτερη γνώμη, όπως κάνουμε τους γιατρούς. Και επίσης, αν σας φαίνεται κάτι περίεργο, παιδιά, πάρτε και το ανταλλακτικό σας πίσω. Δηλαδή, μην το αφήσετε εκεί, ας πούμε. Έτσι. Αν νομίζετε δηλαδή ότι θέλει να το πάρει, να το πουλήσει, οτιδήποτε. Ρε το Δημήτρη, τι λέει. Παιδιά, αφήστε τον να πει για τον Πανόπουλο. Καλησπέρα. Να είστε καλά, παιδιά. Λοιπόν, Ford Cortina για Project Car. Πά, το ξέρω, καλησπέρα. Καλή αρχή να έχεις μας το νέο σου μαγαζί και καλές δουλειές. Λοιπόν, ας πούμε λίγο για τον Πανόπουλο. Δεν θα διαβάσω τα μηνύματα σας, αλλά θα πω μια γνώμη εγώ για τον Πανόπουλο και περί χάους αυτοκινήτου. Και θα το κλείσουμε το θέμα. Δεν θα μακρηγορήσω πολύ. Λοιπόν, όπως είπα και πριν, εγώ αυτόν τον άνθρωπο, όπως και πολλοίς κόσμος, τον ήξερε ως προγραμματιστή. Ήταν ένας προγραμματιστής, δηλαδή ουσιαστικά, αν έκανε με ένα συνεργείο μια μετατροπή, μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά εγώ έτσι το γνώριζα. Αυτό γνώριζα τι κάνει. Δεν λέω ότι αυτό κάνει, λέω ότι γνώριζα εγώ. Έτσι. Μπορεί αυτό που γνώριζα εγώ να παίχει την πραγματικότητα. Αλλά αυτό γνώριζα. Εγώ λοιπόν γνώριζα ότι είναι προγραμματιστής. Δηλαδή, αν έκανε ή ήσουν ένα development ή εξέλιξη που κοροϊδεύω εγώ, ήσουν ο τάδε εξέλιξη και έκανε μια μετατροπή, φόραζε στο συγκεκριμένο άνθρωπο. Δεν ξέρω αν είχε δυναμό με το πρώτο παλιότερα να σου κάνει το πρόγραμμα το αυτοκίνητο που έφτιαξες. Αυτό γνώριζε ότι έκανε. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι μετά μπορεί να μην άρχισε να κάνει και μετατροπές ο ίδιος με κάποιους ανθρώπους που, γιατί από ό,τι γνώριζα δεν είναι μηχανικός ο ίδιος σαν μηχανικός με την ιδιότητα του μηχανικού, έτσι. Τώρα, όσο αφορά το χάος, γενικά, εάν ισχύει, γιατί έχω πραγματικά, δεν είμαι πεπισμένος ότι αυτό το πράγμα ισχύει, εάν ισχύει, πολλά συγχαρητήρια και του βγάζω το καπέλο. Και το δηλώνω καθαρά και εξάστερα, εάν ισχύει. Ποιοι είναι οι προβληματισμοί μου που με κάνουν να πιστεύω ότι μάλλον δεν ισχύει. Λοιπόν, πρώτον, δεν μπορέσα να βρω το αφημί της Σπύρος Πανόπουλος Automotive. Δεν υφίσταται σαν εταιρεία. Ή τουλάχιστον εγώ δεν την έχω βρει. Οπότε το να παρουσιάζεται ένα αυτοκίνητο σε τελικό στάδιο, γιατί είναι όντως σχεδόν τελικό στάδιο με βάση τις φωτογραφίες τις τελευταίες που είδαμε, έτσι. Δηλαδή υπάρχει ένα αυτοκίνητο ήδη έτοιμο, έχει κατασκευαστεί ο κινητήρας, έχει δοκιμαστεί ο κινητήρας, έχει κατασκευαστεί το κυβότιο ταχυτήτων, έχει μπει το κυβότιο ταχυτήτων, έχει κατασκευαστεί και δοκιμαστεί και τοποθετηθεί διαφορικά και που λέει είναι διαφορικό τόρσερ και λοιπά και λοιπά. Και ξαφνικά θα γίνουν, λέει, όλα ελληνικά. Θα είναι όλα ελληνικά από ελληνικά χέρια. Και είσαι τόσο αφοριστικός με εταιρείες όπως είναι ο Koenigsegg, όπως είναι ο Pagani, όπως είναι εταιρείες κατοξιωμένες στον χώρο των hypercars, έτσι. Και λες, εμείς δεν θα τα πάρουμε, θα τα κάνουμε όλα ελληνικά. Δηλαδή, συγγνώμη, θα κάνεις το ρουλεμά του τροχού, θα κατασκευαστεί στην Ελλάδα. Υπάρχει εταιρεία στην Ελλάδα που κατασκευάζει ρουλεμάν. Να μας τη δείξει και εμάς κάποιος. Να πάμε να παίρνουμε από εκεί τα ρουλεμάν. Δεν παίρνουμε την SKF. Ρωτώ μία ερώτηση. Έτσι. Λέει θα κατασκευάσει κινητήρα V10. Μαζί σου. 2.000 άλογα με πιστόνια κεραμικά. Εν έτη 1096, 98, 99, είχε πέσει στα χέρια μου
μία μελέτη η οποία έχει χρηματοδοτηθεί από την BMW για τη χρήση κεραμικών στοιχείων στα πιστόνια. Όχι να είναι εντελώς κεραμικά πιστόνια, να έχει επιστρώσεις κεραμικές. Λοιπόν, η λογική πίσω από τη χρήση αυτή ήταν ότι εφόσον θα έχω ένα κεραμικό στοιχείο εκεί που ουσιαστικά στο πάνω μέρος του πιστονιού, όχι σε εκείνο μέρος που τρίβει τον πιστόνι, στο πάνω μέρος του πιστονιού, μια κεραμική επίστρωση δηλαδή, που δεν θα αφήνει τη θερμοκρασία να διαρρεύσει προς την κορώνα του πιστονιού, με αποτέλεσμα να γίνει πλήρη εξανάλυση καυσαέριο. Δεν το προχώρησε κανένας για ένα και μοναδικό λόγο. Ένας από τους βασικότερους λόγους ήταν ο εξής, δηλαδή. Ότι το κεραμικό στοιχείο, ναι, είχε πολύ μεγάλη αντίσταση στη θερμότητα, αλλά όταν φορτίζονταν θερμικά διαδοχικά, αποκτούσε τέτοια μεγάλη θερμοκρασία και δεν μπορούσε να την αποβάλει προς το περιβάλλον. Με αποτέλεσμα να έχουμε ένα πολύ πυρωμένο στοιχείο στο πάνω μέρος του πιστονιού, που θα μας οδηγήσει αναπόφευκτα σε αυταραφλέξεις. Γι' αυτό τότε δεν προχώρησε. Και αν δείτε ακόμα και τώρα πιστόνια Φόρμουλα 1 ή οτιδήποτε, δεν είναι πιστόνια τα οποία είναι κεραμικά, και δεν νομίζω ότι υπάρχουν εταιρείες. Ας πούμε, εγώ συνεργαζόμουν πάντα για πολύ εξειδικευμένες περιπτώσεις που ήθελα κάποιους κινητήρες, πολύ εξειδικευμένους κινητήρες, κάποιους που έχω φτιάξει τέλος πάντων, με την Carillo, την Αμερικάνικη, έτσι, η οποία φτιάχνει και πιστόνια για NASCAR. 5.000 άλογα, 8.000 άλογα. Όχι για NASCAR, για Dragster Αμερικάνικα. 5.000 άλογα, με νήτρα κτλ. Δεν φτιάξανε ποτέ πιστόνια τέτοια, δεν χρειάστηκε, ούτε βγέλες καρμπονικές. Και γενικά η λογική του ότι θα εκτυπώσω ένα αυτοκίνητο σε 3D printer και θα το πουλήσω, εμένα μου δημιουργεί κάποια ερωτηματικά, γιατί και εμένα θα με ενδιέφερε πάρα πολύ, δηλαδή αν θα μπορούσα να μπω σε διαδικασία, όχι να εκτυπώσω μια βιέλα σαν και αυτή που εκτύπωσε, αυτό λέγεται generative design, δεν είναι κάτι που το σκέφτηκε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, κυκλοφορεί, που είναι ένα πρόγραμμα που πουλιέται, που ουσιαστικά εσύ δίνεις, δηλαδή είδατε την πιέλα που έχει κάποιος περίεργες, ας πούμε, μορφές έτσι και τα λοιπά, αυτό λέγεται generative design, χρησιμοποιείται σε όλους τους, δηλαδή μπορεί να κάνεις μια καρέκλα, μπορείς να κάνεις οτιδήποτε. Ουσιαστικά είναι ένα χωροδικτύωμα που λέμε στη μηχανική, και σου προσφέρει το βέλτιστο αποτέλεσμα με ουσιαστικό το λιγότερο υλικό. Αυτό. Το καρμπονικό, σαν καρμπονικό, η καρμπονβιέλα δηλαδή αυτή που λέει, η ανθρακονημάτινη βιέλα, εγώ έχω πραγματικά απορία αν θα αντέξει τα άλογα που λέει. Και γενικά έχω απορία πώς θα μπορέσει να παραχθεί ένα αυτοκίνητο που θα πουλιέται για να κυκλοφορεί στο δρόμο, απόδοσης 2.000 και 3.000 ύπων, και θα περνάει τα καυσαέρια. Όσοι είστε τώρα που μπορείτε να δείτε, έχουν κάνει μία ανάρτηση για τη Valkyrie, για το κινητήρα της Valkyrie, η Cosworth, που εξέλεξε το κινητήρα της Valkyrie της Aston Martin. Αν δείτε το 12 λεπτό αυτό, ας πούμε, μικρό ντοκιμαντέρ, θα δείτε ότι οι τύποι ξεκίνησαν με ένα τρικύλινδρο κινητήρα, δηλαδή είχαν κόψει το 12-κύλινδρο κινητήρα σε τρικύλινδρο, πήραν ένα τρικύλινδρο κομμάτι δηλαδή, για να μπορέσουν να πετύχουν ουσιαστικά τα καυσαέρια, να είναι αποδοτικός ο κινητήρας και να μην παράγει παραπάνω καυσαέρια, έτσι. Και ουσιαστικά και δαπανηθήκαν και εκατομμύρια ευρώ. Γενικά λοιπόν το να πω ότι θα κατασκευάσω ένα κινητήρα θα γυρίζει 13.000 τροφές και θα το πάρει κάποιος και θα πάει για σούπερ μάρκετ. Ξέρω εγώ, δηλαδή είναι και λίγο στη σφαίρα της φαντασίας. Είναι κάποια πράγματα τα οποία
για εμένα προσωπικά δεν συνάδουν με αυτά που ξέρω. Ίσως δεν ξέρω αρκετά. Δεν ξέρω, κάποιος ίσως το κρίνει αυτό. Μπορεί να μην ξέρω και αρκετά, να ξέρω περισσότερα αυτοί. Αλλά γενικά, έτσι όπως παρουσιάζεται το όλο project, το θέμα house, για μένα αφήνει πάρα πολλά ερωτηματικά. Αυτό. Δηλαδή, δεν μπορώ να το χωνέψω στο μυαλό μου. Δηλαδή, κατασκευάζουμε ένα αμάξι 3.000 αλόγων. Αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες δοκιμές στον δρόμο. Θα στρίβει αυτό το πράγμα. Γιατί όποιος το πάρει θα σκοτωθεί. Δηλαδή 3.000 άλογα είναι αυτά. Δεν είναι τώρα μιλάμε για 450 άλογα. Μιλάει για 500 χιλιόμετρα. Θέλει ειδικά λάστιχα. Θέλουν δοκιμές. Πρέπει να γίνουν crash test. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Από την άλλη, να έχεις τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση που να ακυρώνεις στη συνέντευξή σου τον Κούνιγκσεκ, που ο άνθρωπος δείχνει ποιος είναι. Κατασκευάζει αυτοκίνητα, το Άρτα, πάρτα, ξέρω εγώ. Και να λες τώρα ποιος είναι ο Κούνιγκσεκ, είμαι εγώ, με 9 άτομα προσωπικό χωρίς αφημί στην Ελλάδα. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Και ουσιαστικά μας δείχνει ένα εξοπλισμό, δηλαδή μπήκαμε μέσα και το μόνο εξοπλισμό μας δείξαν είναι ένα ψυγείο κρυογέννησης, το οποίο δεν έχει και την μπουκάλα ζώτου δίπλα, του υγρού αζότου. Αυτό για να λειτουργήσει πρέπει να έχει μια μπουκάλα υγρού αζότου δίπλα, τεράστια. Δηλαδή, όλος ο εξοπλισμός της Σπύρος Πανόπουλος Automotive είναι το ψυγείο κρυογέννησης. Αυτό. Τώρα, για να κλείσω, εάν ισχύει, δηλαδή πραγματικά μάγκα, τρελός. Αλλά με βάση αυτά που βλέπω εγώ, δεν ισχύει. Δηλαδή, όταν πας να κατασκευάσεις ένα αυτοκίνητο που θα στοιχίζει 1 εκατομμύριο ευρώ, 2 εκατομμύρια ευρώ, πώς θα πουλήσεις αυτό, 100.000 ευρώ. Χειροποίητο, θα είναι όλο. Αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορέσει κάποιος να πιστεύει ότι θα πουλήσει ένα αυτοκίνητο που το εκτυπώνει σε εκτυπωτές. Ότι βάζω και το εκτυπώνω και βάζω τα κομμάτια του εκτυπωτή και θα το πουλήσω εγώ 1 εκατομμύριο στους χαζούς. Δεν θα δώσει κανένα 1 εκατομμύριο να αγοράσει ένα αυτοκίνητο που είναι φτιαγμένο από εκτυπωτές. Μην τρελαθούμε κιόλας. Έτσι. Αυτά. Λοιπόν, δηλαδή ένα αυτοκίνητο τώρα που θα κάνει 2 εκατομμύρια, αυτό θα βγάλει. Τι καυσά είναι, θα είναι efficiency. Δηλαδή όλα ωραία τα λέμε. Ωραία τα λέμε όλα. Δηλαδή η κραμαγιά τι θα είναι ελληνική. Λέει αυτό θα είναι όλα ελληνικά. Θα κατασκευάσει και την κραμαγιά στην Ελλάδα. Δηλαδή οτιδήποτε θα έχει πάνω το αυτοκίνητο κατασκευαστεί στην Ελλάδα. Μακάρι. Ποιο θα κατασκευάσει όμω δεν ξέρω. Αφού δεν έχουν τα μηχανήματα. Δεν μα δείξαν μηχανήματα. Δεν μα δείξαν εργοστάσιο. Αυτά και κλείνω. Εάν ο άνθρωπος όντως καταφέρει και το κατασκευάσει και δεν ουσιαστικά λιθοβοληθεί στο τέλος, γιατί έτσι όπως το πάει, μάλλον θα λιθοβοληθεί στο τέλος, θα φάει τρελό κράξιμο, θα φάει τρελές πέτρες, θα το πετάνε. Αν παρουσιάσει ένα αυτοκίνητο που πηγαίνει, στρίβει, μπορεί να τρακάρει σε ένα crash test, να έχει μπαλόνια, να ανοίξουν, να έχει ζώνες προστασίας κτλ. Μια χαρά. Μια χαρά. Αλλιώς, τι να πω. Και κλείνει η παρένθεση, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Για συναρμολόγηση εννοεί μάλλον, λέει μέχρι στιγμής το χρόνο έχει γραμμή παραγωγής. Λοιπόν, καλές δουλειές μας τώρα. Για χορηγό ψάχνει ο Παλόπουλος, μάλλον θέλει να κάνει θόρυβο. Από ό,τι φαίνεται ναι. Αλλά κάποιος εδώ λέει της Volkswagen στο Wolfsburg, αν το προφέρω καλά, έχει 65.000 εργαζόμενους. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Με βάση τη λογική του Σπυρίδων του Πανόπουλου, αυτός άμα αποκτήσει 100 θα έχει 1.000. Όχι 10.000. Εντάξει, καλοί είμαστε, έξυπνοι είμαστε σαν λαός, εφευρετικοί είμαστε, αλλά δεν είναι ότι εμείς είμαστε και το DNA μας και όλοι οι άλλοι είναι χαζοί. Έτσι, δηλαδή μην είμαστε εκεί. Εννοείται, είμαστε κι εμείς, έχουμε αστάξει. Συνεργαζόταν με τη McLaren, είπε και καλά. Πιθανόν. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ, παιδιά, πράγματα που δεν μπορώ να τα αποδείξω, δεν μπορώ να πω ενισχύουν ή δεν ισχύουν. Ο καθένας παίρνει την ευθύνη των λόγων του. Εάν αυτό που και οι φωτογραφίες εμένα μου φαίνονται ψηφιακές, δεν μπορώ να επιβεβαιώσω ότι είναι ψηφιακές, δεν έχω αυτή τη δυνατότητα.
Δηλαδή δεν βλέπω εγώ ένα πραγματικό μοντέλο. Ένα ψηφιακό μοντέλο βλέπω. Έτσι όπως το βλέπω εγώ. Νομίζω ότι ψηφιακά έχει τοποθετηθεί εκεί. Εάν ισχύει, μαγκιά του. Αλλά ένα, δηλαδή, εδώ η Mercedes με το GT που φτιάχνει, το Hypercar, το GT, πώς το λέει, GT, το λέει. GT1, κάπως έτσι. Η Mercedes με το GT1, το κινητήρα της, θα τον έχει για άνοιγμα κάθε 50.000 χιλιόμετρα. Θα είναι 1.500 άλογα, 1.200 άλογα. Σου λέει κάθε 5.000 χιλιόμετρα θα το φέρνεις, να ανοίγουμε το μοτέρ, να αλλάζουμε ό,τι έχουμε να αλλάξουμε, να το ξανακλείνουμε και να στο δίνουμε. Το κύριο Πανόπουλο κάθε πότε 1.000 χιλιόμετρα θα θέλει άνοιγμα το μοτέρ, αν έχει 3.000 άλογα με καρμπονικές βιέλες. Και από την άλλη, γιατί μου είχε γίνει και μια ερώτηση παλιότερα, γιατί λέει έχει υποκυβήσει το Evo, γιατί μου είχε γράψει κάποιος ότι εγώ δεν το γνώριζα, ότι είναι 1800 το Evo αυτό που ουσιαστικά σπάει τα ρεκόρ στο τέτοιο, δεν ξέρω αν ισχύει. Όχι, ισχύει, δεν το ήξερα αν ισχύει τότε, αλλά μετά το ψάξα και όντως, είναι υποκυβισμένο το, είναι 1800 αντί για δίκτυο το μοντέλο. Και δεν το γνώριζα. Αυτό που ουσιαστικά εγώ μπόρεσα να σαν μηχανολόγος να δω είναι ότι το μόνο που μπορούν να έχουν κάνει και το μόνο που θα έκανα κι εγώ είναι το εξής. Λόγω της γεωμετρίας, δηλαδή διάμετρος επιδιαδρομή που έχει το συγκεκριμένο το μοτέρ, το υποκυβήσαν στα 1800, δηλαδή του μικρύναν τη διαδρομή του. Εγώ νομίζω ότι το κάνω αυτό, δεν ξέρω τι ακριβώς το κάνει, αλλά δεν βρίσκω κάποιο άλλο λόγο να το υποκυβήσεις. Μικρύνω τη διαδρομή του για να μπορέσω να ανεβάσω στροφές. Γιατί ουσιαστικά το έβολο έφτανε κοντά στα 25 μέτρα το δευτερόλεπτο. 25 μέτρα το δευτερόλεπτο είναι το όριο περιστροφής που έχει ένα έβολο επίπεδου Φόρμουλα 1. Και είναι το όριο ουσιαστικά που θα τα πάρεις όλα στη μασχάλη. 25 μέτρα δευτερόλεπτο, σκέψου δηλαδή ότι σε ένα δευτερόλεπτο ένα πιστόνι το οποίο εκτελεί μια διαδρομή 80 χιλιοστών, έτσι 80 και 80 κάνει αυτό το πράγμα, σε 25 δευτερόλεπτα κάνοντας αυτό μπορεί να προχωρήσει 25 μέτρα. Μιλάμε για απίστευτη ταχύτητα, έτσι, δηλαδή τεράστια ταχύτητα. Αντιληφθείτε λίγο το μέγεθος, οπότε αν κρίνω λίγο τη διαδρομή, μειώνω την γραμμική ταχύτητα πιστονιού. Αυτός είναι ο λόγος μόνο που εγώ που μπορούσα να εξετάσω για να μπορέσω να ανεβάσω κι άλλες στροφές στον κινητήρα το Evo. Από την άλλη, ένας κινητήρας, turbo κινητήρας, το πρόβλημά του, εάν ανεβάζει μέχρι ένα όριο στροφών κτλ., δεν θα ποτέ να είναι υπερελαφριά μέσα τα πιστόνια και την πιέση. Γιατί θα μπορούσε να έχει την ίδια απόδοση με 10.000 στροφές πάνω σκάρα, δεν χρειάζεται να πάει 16 δηλαδή, με τεράστιες πιέσεις. 4 μπαρ, 5 μπαρ, 6 μπαρ. Τόση πίεση. Και σημαίνει να ανεβάσει τόσες στροφές. Δεν χρειάζεται. Τα έχουμε εξηγήσει αυτά, έτσι, σε προηγούμενα βίντεο. Λοιπόν, αυτό είναι οι λόγοι λοιπόν που εξετάζουμε τώρα. Από εκεί και πέρα, μαγκιά τους. Δεν ξέρω τι έχω να πω. Έχουμε φτάσει 592, δεν έχω δει τα μηνύματά σας. Το μαμά Εύω λέει είναι υποκυβισμένο για το λόγο αυτό. Ποιο λόγο, αυτό που κάτσιρωσε, δεν ξέρω αν επιβεβαιώνεις αυτό που λέω. Το ότι έχει φτάσει το Εύω εκεί που το έχει φτάσει μπορεί κάτι να λέει. Βεβαίως, δεν διαφορεί κάτι ότι κάτι λέει. Αλλά ίσως δεν λέει και τίποτα. Με την έννοια ότι πολλοί στην Ελλάδα, γνωρίζω εγώ τουλάχιστον αρκετούς, που μπορούν να φτιάξουν ένα μοτέρ που θα αντέχει 400 μέτρα, 800 μέτρα και μετά θέλει άνοιγμα. 2.000 άλογα, 400 μέτρα. Και στην Αμερική φτιάχνουν ένα μοτέρ V8 που είναι 8.000 άλογα, πάλι για 400 μέτρα. Πάει μία, δύο και μετά λύνεται το μοτέρ.
Τα αλλάζουν όλα μέσα. Και λέει και δεν λέει. Το θέμα δεν είναι να φτιάξει κάτι που πάει για 400 μέτρα ή 2 χιλιόμετρα και μετά θέλει λύσιμο. Το θέμα είναι να φτιάξει κάτι το οποίο να αντέχει στον χρόνο. Λοιπόν, λέμε εδώ, γεια σου Μάστορα, καλό μήνα, συνάδελφος από Σουηδία και συνέχω ένα BMW X90, μου ανάβει το ABS και θα μου βγάλει βλάβη γωνία τιμονιού, να αλλάξω την κορδέλα του airbag ή ολόκληρη την κορδέλα τιμονιού, γιατί να αλλάξεις ολόκληρη την κορδέλα τιμονιού. Θα βγάζεις, θα αλλάξεις το τέτοιο, αν και πάλι, κοίτα πρώτα την ευθυγράμμισή σου. Την ευθυγράμμισή σου θα κοιτάξεις. Να είσαι πόρτα απόλυτα στην ευθυγράμμιση και μετά θα αλλάξεις τη γωνία τιμονιού. Λοιπόν, μου λέει ένας φίλος, λέει ακούγονται μέσα από το σπίτι, δεν ακούγονται μέσα από το σπίτι, είναι κάποια παιδιά εδώ από κάτω που μιλάνε. Δυστυχώς είμαστε ανοιχτά και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Γιατί ρε παιδιά, ο Κούνησεκ, τι παραπάνω έχει από τον Πανόπουλο, από το 0 ξεκίνησε και αυτός. Ναι, αλλά ξεκίνησε πριν περίπου 30 χρόνια. Οπότε είναι 30 χρόνια μπροστά. Οπότε δεν μπορείς να ακυρώνεις την ιστορία ενός ανθρώπου 30 χρόνια ιστορία στην παραγωγή αυτοκινήτων. Λογικό δεν είναι. Να λες, ποιος είναι αυτός. Είναι 30 χρόνια στην αγορά. Έχει αποδείξει ποιος είναι. Έχει σταθεί. Έχει παράξει αυτοκίνητα τα οποία είναι φοβερά. Αν δεις το crash test, λέει, Κούνησε, χρησιμοποιεί το ESC. Βέβαια χρησιμοποιεί το ESC, παιδιά. Αυτό κάνει 4 εκατομμύρια τα μάτια. Τι θα κάνει δηλαδή, θα αλλάζει. Αλλάζει εξαρτήματα και το υποβάλλει σε crash test. Εννοείται, δηλαδή, και σκεφτείτε το κόστος, έτσι. Άρε Μάστορα, σου πάει Ελλάδα, χαχά πατρίδα. Γνώμη για μεταβλητές τουρμπίνες, ίσως φοράει και το Εύω. Ξέρετε, παιδιά, μόνο από τον τρόπο που χρησιμοποιεί τα πράγματα καταλαβαίνεις τι η παπάτζα πουλάει. Δεν ξέρω, παιδιά, πουλάει παπάτζα. Εγώ σας είπα τους προβληματισμούς μου, έτσι. Δεν μπορεί ένα αυτοκίνητο που είναι στο τελικό στάδιο να υπάρχει μια εταιρεία και να μην έχει αφημί. Εγώ δεν βρήκα αφημί. Μπορεί να έχει αφημί. Να μην δηλώνει έδρα, να μην έχει αφημί. Και να ζητάει χορηγία. Δηλαδή, αν εγώ τώρα θέλω να χορηγήσω αυτό το project. Θα πω ρε παιδί μου, πόσα, δεν σπάρτα, 10. Πού θα τα βάλω, σε ποια αφημί θα τα βάλω, στο όνομά του. Θα πάω στην τράπεζα και θα πω, στείλτε 10 εκατομμύρια κάπου. Που θα μου πούνε, γιατί τα στέλνεις αυτά τα λεφτάκια. Τι κωδικό έχει στην εφορία. Κατασκευιστής αυτοκινήτων. Εργοστάσιο κατασκευής αυτοκινήτων. Εγώ το μόνο σούπερ καρ που ξέρω στην Ελλάδα είναι ένα που έχει κατασκευαστεί. Είναι του Κορέ. Δεν ξέρω άλλο. Αυτό είδα να κυκλοφορεί. Όταν θα κυκλοφορήσουν κι άλλα, τότε και εγώ θα βγάλω το καπέλο. Και θα πω, μάγκας, όποιος το κάνει. Από τη στιγμή όμως που εγώ μόνο έχω ένα, δει, αυτό παραδέχομαι. Και ο Κορέ, παραδείγματος χάρη, είπε ο Χριστιανός ότι του στήχησε το 4, του στήχησε 2 εκατομμύρια. Και η μηχανή ήταν έτοιμη, αγορασμένη. Είναι LS3, LS7, από Corvette. Μόνο το Ζασμάν έχει κάνει ανάρτηση, πλαίσιο κτλ. Και δεν είχε για κανένα τρελό μπόντι εκεί απ' έξω. Λοιπόν, το κορές. Λοιπόν, ξέρω εγώ, χωρίς αφημί, πάμε να φτιάξουμε αυτοκίνητο, κατασκευάζουμε αυτοκίνητα χωρίς αφημί. Δεν το ξέρω. Λοιπόν, η κομπίνα να ξεπλύνει, λέει τα λεφτά. Δεν, παιδιά, δεν τα ξέρω αυτά. Δεν μπορώ. Γαμώ το. Λοιπόν, όχι, απλά ερωτήθηκα. Τι είναι το CAN bus, τι ρωτάς, δεν φίλε. Και η Skoda είναι 121 και κατασκευαστής και η Ferrari 70. Λοιπόν, η Skoda είναι μπροστά 50 χρόνια και η Ferrari τόσα. Όχι, δεν είναι, η Ferrari 70 είναι. Κατά τη γνώμη σας, αξίζει να ασχοληθεί κάποιος με after sales σε supercars. Με after sales σε supercars. Ναι, Θάνο, αν έχεις το τεχνικό υπόβαθρο, έτσι. Και έχεις και την πληροφορία. Και έχεις και τα ειδικά εργαλεία. Και έχεις... αυτά. Μερικά tips για όσους θέλουν να ασχοληθούν με κάποιο project car. Ευχαριστώ. Project car. Μπορείς να γίνεις λίγο gym. Μπορείς να γίνεις λίγο πιο σαφής. Το CAN bus είναι η γλώσσα. Καλησπέρα από Κάλυμνο. Άποψη για multi-air κινητήρες. Καλή είναι. Γνώμη για Opel, Vectra, GTS. Εμένα μου αρέσουν τα Opel. Απόψεις για Mercedes Alpha Class 168, τα χειρότερα αυτοκίνητα για μένα, τα 168 και τα 169, αλλά τα 168. Γεια σου φίλε Μανώλη, γίνεται σε κινητήρα Golf 3 GTI και γενικά σε οποιοδήποτε αυτοκίνητο να έχεις χαμηλή πίεση λαδιού και τα υδραυλικά οστήρια να ανοίγουν τις βαλβίδες λίγο.
Κοτερό. Αν έχεις χαμηλή πίεση λαδιού, θα πάρεις τη μηχανή στη μασχάλη. Δεν χρειάζεται να κολλήσω τα οστήρια. Κύριε Μανώλη, είμαι το παιδί με τον ΤΑΦ 33 που μου είχατε βοηθήσει με τον Γιώργο Χαλάση. Το έχω τελειώσει το αυτοκίνητο. Ήθελα να σας ευχαριστώ για τον χρόνο και την προσοχή που δείξατε. Εντάξει, τώρα δεν σε βοήθησα. Εγώ τι ψυχά. Δεν χρειάζεται να ευχαριστήσει εμένα. Τι, δεν θα έκανα εγώ κάτι. Εσύ έβγαλες όλη τη δουλειά. Εγώ τι έκανα. Λοιπόν, τώρα κυκλοφορείτε με ένα BMW που μου είχατε πει ή πήρατε κάποιο άλλο. Όχι, πείτε το BMW. Ευθύμης μου, καλησπέρα. Είναι καλό το CV. Καλό είναι. Όλα τα χόντα είναι καλά. Γιάννης Κωνσταντόπουλος, καλησπέρα. Συμπίεση μηχανής είναι πιο σωστό να γίνεται με κρύο κινητήρα ή με ζεστό. Επίσης, όταν ο κατασκευαστής λέει 9,5:1 και το εργαλείο δείχνει 100 με σχεδόν κρύο κινητήρα. Είναι σωστό. Το 9,5:1 είναι ότι 9,5 μέρη του κινητήρα θα γίνουν ένα. Αυτό είναι. Δεν έχει σχέση. Εσύ μπερδεύεις τώρα ένα λόγο, θεωρητικό λόγο, 9,5:1, με μία μονάδα. 100 PSI. Δεν λέει κάτι το ένα και το άλλο. Εξαρτάται τον κινητήρα και τη λέει ο κατασκευαστής. Υπάρχουν manual που, Γιάννη, που σου λέει. Αν είναι γνώμη για Ferrari, πολύ καλά αυτοκίνητα, τώρα δεν εγώ, θα πω τη Ferrari. Έχει πάρει ένα Honda Civic, τι γνώμη έχεις, πάρα πολύ καλά είναι τα Honda. Δύο μοτέρ, 1000 άλογα, που το ένα βγάζει 8.000 στροφές και το δεύτερο 10.000 στροφές. Το πρώτο έχει περισσότερη ροπή. Τότε γιατί όλοι πάνε για πολλές στροφές. Παιδιά, έχουμε εξηγήσει Ρένος 095 την θεωρία μεταξύ ισχύς και ροπής. Υπάρχει βίντεο. Και στροφών. Δέστα. Δεν κάνω τώρα live. Τα έχουμε πει. Υπάρχουν βίντεο που τα λέμε αυτά. Γνώμη από τη Θεσσαλονίκη δεν είναι αυτός ο Reservation Garage. Είναι ένα παιδάκι με ένα σπέρας που έχει κάποια γένεια. Ναι, έχω δει κάποια βίντεο του. Εντάξει. Ένας άνθρωπος που ασχολείται με τα αυτοκίνητα, δεν είναι μηχανικός, αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει. Εμένα προσωπικά δεν μ' αφήνουν. Δηλαδή, εντάξει, έχει γεμίσει αυτό το βίντεο που είδα εγώ και ας πούμε και είπα δεν με γεμίζει το βίντεο του, είναι ότι είδα ένα βίντεο που έκανε να εξηγήσει τις μετατροπές στον κόσμο. Ένας άνθρωπος που δεν είναι μηχανικός λέει τις απίστευτες παπάτζες μες στο βίντεο του, ό,τι χαζομάρα μπορεί να σκεφτεί λέει. Λοιπόν, δεν μπορώ να τον κατηγορήσω αφού δεν είναι μηχανικός, αλλά παρά τα αυτά, εγώ παρατηρώ ότι αυτά θέλει το κοινό. Θέλει έναν άνθρωπο να λέει βλακίες. Αν σας δείτε ένα πίνακα, δείτε μια πράξη, δείτε λίγο πιο ψαγμένη θεωρία. Κολλάτε όλοι. Έχει απίστευτες εγγραφές στο κανάλι του. Έχει 30.000 συνδρομητές. Και συνεχίζει και ανεβάζει, ξέρω εγώ, βίντεο και πάει καλά. Και καλά κάνει. Εντάξει. Εγώ δεν θα πέσω στο επίπεδο. Εγώ έχω ένα υπόβαθρο, έχω ένα τίτλο. Δεν μπορώ να αρχίζω λέω βλακίες. Έκανα ένα βίντεο εκεί, άλλαζε κάποιος κάτι μπουζί και έλεγε αυτός για τις μετατροπές. Και δεν ξέρω πόσα. Μπορεί να έχει κάνει και 30.000 views. Και γουστάρουν όλοι. Εντάξει, άμα ο κόσμος γουστάρει βλακίες, να ακούει βλακίες. Και να του λένε βλακίες και να ακούει βλακίες. Και να πιστεύει και βλακίες. Και δεν θέλει να ψαχτεί. Εντάξει, δεν μπορώ να πέσω σε αυτό το επίπεδο. Αυτό για το κανάλι, το συγκεκριμένο. Όπως είναι και τα αντίστοιχα... δεν ξέρω αν έχω δίκιο. Εγώ τη γνώμη μου λέω. Εγώ δεν κρύβομαι τόσο δαχτυλό. Και ο Κίμωνας, ξέρω εγώ. Και αυτός χαζομάρες λέει. Δεν είναι μηχανικός όμως. Δεν μπορεί να κατηγορήσεις κάποιον που βγαίνει και λέει κάτι. Εγώ κατηγορώ αυτούς που τον βλέπουν, όχι αυτούς που τα λέει. Αυτός το λέει γιατί αυτό ξέρει, αυτό λέει. Τώρα, άμα κάποιος τον πιστεύει, ας τον πιστέψει. Τι να του κάνω εγώ. Εντάξει, είναι άλλο στυλ αυτός. Άλλαξα. Για ποιον μιλάμε. 21SS, για ποιον από όλους. Αλήθεια λέει, είναι αυτός δυστυχώς, γενικά μιλάω. Ναι, εντάξει, αυτή είναι η αλήθεια, ναι, γνώμησες για Mercedes GLS, πολύ καλά τα Mercedes. Έχεις απόλυτο δίκιο, καιρός ήταν να τα πει κάποιος. Παιδιά, τι θα τα πει, δηλαδή, δεν το βλέπετε. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω να κάνω βίντεο, υπήρχε λόγος που δεν κάνω βίντεο. Και δεν κάνω βίντεο, άμα θέλετε να μάθετε το λόγο όλο αυτόν τον καιρό, γιατί παρατήρησα
ότι συγκεκριμένα κανάλια αντιγράφαν τη δική, και στο Facebook και στο YouTube αντιγράφαν τη θεματολογία μου με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Έκανα εγώ ένα βίντεο, μετά από λίγο, ένα μήνα, ξέρω εγώ, 20 μέρες, κάνω ένα αντίστοιχο βίντεο που έκανα εγώ. Και λέω, εντάξει, ας σταματήσω να κάνω βίντεο, να δω επιτέλους μέχρι πού θα φτάσει η φαντασία τους. Βέβαια, πριν το κάνω αυτό, είδατε που ανέβασα λίγο το επίπεδο, σας πήγα λίγο το θεωρητικό επίπεδο και ουσιαστικά δεν είχα και views. Πολύ λίγη ήταν τα βίντεο μου, γιατί είναι και δυσκολονόητα. Να δω μέχρι πού θα φτάσουν. Έχουν φαντασία. Για ό,τι ανεβάζω εγώ σε βίντεο, κάνουν και αυτοί. Εγώ πρώτος έκανα live. Όσον αφορά το θέμα live εκπομπή στο YouTube από θέμα αυτοκινήτου, το πρώτο live το έχω κάνει εγώ στην Ελλάδα με ελληνικούς τίτλους, κανένας άλλος. Και μετά αρχίσανε όλοι live, όλοι κάνουν live. Εντάξει, δεν είπα να κάνουν live, αλλά να κάνω βίντεο και μετά, και το χειρότερο ποιο είναι, να κάνεις βίντεο εσύ, να έχεις, ξέρω εγώ, 10.000 views, 5.000 views, 3.000 views, ξέρω εγώ, ανάλογα. Βγάζει ο άλλος βίντεο να λέει τις απίστευτες βλακίες, ό,τι του κατέβει, 30.000. Και λέω, εγώ τώρα γιατί κάνω βίντεο, αφού ο κόσμος βλακίες θέλει. Έτσι, για να σας βάλω λίγο και στην ψυχολογία ενός δημιουργού, ας πούμε, λες, να κάνω βίντεο, αφού ο κόσμος βλακίες λέει, βλακίες θέλει. Δεν θέλει κάτι επί της ουσίας. Αυτό. Ζεστό ή κρύο. Εξαρτάται, φίλε. Αν είναι εντάξει το μοντέρ, μπορείς και κρύο. Αν έχεις πρόβλημα, κάνε το ζεστό. Μου στέλνουν ταυτόχρονα και μήνυματα, φίλοι. Πες μας τις παπάντζες που είπε ο Κανιόγλου. Ο Κανιόγλου, γάμα τάπ. Ακριβώς, δεν ξέρω. Κανιόγλου δεν το ξέρω. Μπορεί, ή μάλλον δεν το έχει γράψει καθιστά. Μπορεί να είναι απλά σύμπτωση, λέει. Ναι, βεβαίως. Είναι απλά σύμπτωση μία φορά. Δύο φορές. Τρεις φορές. Από πόσες και πάνω σταματάει να είναι. Για σας. Δεν ξέρω, κύριε, το τάγκ τυχαίο ήταν. Λοιπόν, πιστεύω, Μάνο, λέει, ο πιο επιστημονικός στο θέμα του αυτοκινήτου. Εντάξει, δεν ξέρω αν είμαι επιστημονικός ή όχι, απλά προσπαθώ πλέον να το τεκπηριώνω. Έτσι. Αλφα Τζουλιέτα, άμα είναι καλοσυντηρημένο, πάρτο. Να συνεχίσεις, εμείς εσένα προτιμάμε μαζί σου και την πράξη του πίνακα. Εμείς εδώ θα είμαστε, όποιο και να κάνεις. Παιδιά, θα κάνουμε ωραία βίντεο, μόλις ανοίξουμε το μαγαζί, θα κάνουμε... εμείς οι μηχανολόγοι το αγαπάμε το κανάλι και είπαμε Αλφα Ρωμαίο, καλό είναι τα Αλφα Ρωμαίο, ελληνικό YouTube και αυτοκίνητα είναι από τα χειρότερα, Μανώλη, έχοντας δουλέψει με ναυτικές μηχανές είσαι το μόνο αξιόλογο κανάλι. Κοίταξε, και εγώ έχω δουλέψει και όπως αντιλαμβάνεστε, λόγω του ότι της οικογενειακής, ας πούμε, σχέσης που έχουμε, και ο πατέρας μηχανικός και ο παππούς μου, βέβαια τον παππού δεν τον γνώρισα, έχω μια γενική εμπειρία. Δεν έχω εμπειρία μόνο πάνω στους κινητήρες των αυτοκινήτων, έχω εμπειρία και στις μηχανές θαλάσσης, με Cruiser, Volvo 50, Perkins, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Έχω εμπειρία σε τεράστιες μηχανές καραβιών, γιατί δούλεψα στη ΔΕΗ, στο σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που ήταν ο πατέρας μου εργοδικός. Δίμηνα, τρίμηνα, μήνας και εγώ και τα λοιπά. Και έχω αποκτήσει και εμπειρία. Είδα και πράγματα εκεί τα οποία δεν μπορεί να τα δει κάποιος αν δεν δουλέψει αυτούς τους κινητήρες. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος. Είναι άλλο πράγμα να βγάλεις ένα στρόφαλο με τα χέρια σου από μέσα και είναι άλλο να έχεις ένα στρόφαλο που είναι 12 μέτρα και 40 τόνους. Και να κάνεις στροφαλομέτρηση για να δεις γιατί σου κόβει το κουζινέτο. Και ξέρουν αυτοί τώρα που είναι στα καράβια και τα λοιπά. Να σπάσει κουζινέτο, πώς αλλάζουμε ένα κουζινέτο, το κουζινέτο είναι τόσο. Και έχει άλλο βάρος. Έτσι. Δηλαδή είναι άλλο να βλέπεις το κάρτερ μιας μηχανής θαλάσσης, το οποίο ανοίγεις μια πόρτα και μπαίνεις μέσα και έχεις σκάλα για να ανέβεις πάνω, και να έχεις ένα κινητήρα τέτοιο μπροστά σου. Έτσι.
έχεις άλλα πράγματα βλέπεις εκεί, ανοίγει δηλαδή τι είναι βαλβιδοφόρος, άλλες τεχνικές, πώς φύγουν καπάκια με υδραυλικά. Είναι πραγματικά κάτι διαφορετικό οι κινητήρες των, οι marine κινητήρες οι μεγάλοι, έτσι, των καραβιών. Τα οποία βέβαια σου δημιουργούν και ένα άλλο τρόπο σκέψης γενικά περί του θέμα κινητήρα. Το βίντεο έτσι όπως τα εξηγείς δεν είναι δύσκολο να δείτε. Βέβαια θέλει και λίγο συγκέντρωση από τον viewer και υποτίθεται ότι ο ενδιαφερόμενος κάνει καμπάζει και θέλει να μάθει κάτι. Περισσότερα συνέχισε. Ναι, από ό,τι βλέπω όμως ο κόσμος δεν θέλει να μάθει κάτι. Δηλαδή θέλει να βλέπει χαζομάρες. Χαζομάρες, πες του χαζομάρες. Που λέει ο άλλος, εγώ 40 λεπτά μετατροπές. Χαζομάρες. Και να ακούσει και διάβασε και τα σχόλια από κάτω. Και είσαι και κάνεις και δείχνεις. Και να λες, κάτι κάνω λάθος εγώ ή κάτι ξέρει καλύτερα αυτός. Λοιπόν, ο κόσμος θέλει παπάτσες. Δεν θέλει κάτι σοβαρό. Αυτό παρατηρώ. Για εμάς τώρα Λιβανά που φτιάχνουμε το σικλέτες, συγγνώμη για το Λιβανά. Αυτός είναι τρελοκομείο ο τύπος. Θέλω να το γνωρίσω κάποια στιγμή. Δεν ξέρω πώς θα γίνει. Είναι, εντάξει, εμάς τώρα σήμερα τόσα χρόνια δεν θα είναι καλός. Συντηρεί μαγαζί. Και από ό,τι έχω δει κάτι βίντεο εκεί με το Mondo Addict που έκανε, το ξέρει το αντικείμενο του άνθρωπος. Είναι έμπειρος, έχει εμπειρία. Το ψάχνει. Άμα σπάσει το κουζινιάτι του στο βαπόρι, τι χαμίσαμε, λέει ο Μιχαήλ. Γιατί δεν σας έχει σπάσει. Λοιπόν. Τον έκανες, λέει, όπα, συγκεκριμένα, γιατί τόσο χάλια τα ντάμπιο, γιατί δεν σου πες τίποτα από επισκευές. Τώρα να σου πω ότι για να αλλάξει συμπλέκτη πρέπει να κατεβάσει και τη μηχανή. Φτάνει. Λοιπόν, έχετε κάποια tips για τα παιδιά που θέλουν να περάσουν σε σχολή μηχανολόγων και να αναλάβει καριέρα μηχανικού? Παιδιά, στο πανεπιστήμιο, Μάριος, αν θέλετε να σου... στο πανεπιστήμιο, στο ΤΕΙ, δεν θα μάθετε περί κινητήρων αυτοκινήτου. Πιθανόν, στο εθνικό μεξόβιο, αν πάτε, ούτε μπιστόνι δεν θα δείτε ποτέ μπροστά σας. Αν δεν το δείτε σε καμιά φωτογραφία ή σε κανένα βιβλίο μέσα ή σε καμιά σημείωση. Άλλο πράγμα κάνει στο πανεπιστήμιο. Το ελληνικό πανεπιστήμιο. Εάν θέλετε να ασχοληθείτε καθαρά με το θέμα του αυτοκινήτου και τους κινητήρες κτλ., καλύτερα πάτε στο εξωτερικό, πάτε σε ένα εξειδικευμένο πανεπιστήμιο να πάρετε μια εξειδίκευση. Εδώ βγαίνεις, θα πάρεις στα ελληνικά πανεπιστήμια, βγαίνεις γενικός άσχετος. Τα ξέρεις όλα από λίγο. Ξέρεις και θερμοσύνη κλιματισμό, ξέρεις και μηχανική, ξέρεις και θερμοδυναμική, ξέρεις και μηχανική ρευστών, ξέρεις και στοιχεία μηχανών, ξέρεις και το ένα, ξέρεις και το άλλο, ξέρεις. Δεν μπορεί να τα ξέρεις όλα. Πρέπει κάπου να ξέρεις και ΜΕΚ. ΜΕΚ, τέλος πάντων. Ξέρεις κάποια πράγματα. Θεωρητικά όμως όλα. Μαθηματικά, φυσική, χημεία, θεωρητικά. Μα σου φέρω κάτι μπροστά και σου πω κατασκεύασέ το, την κάτσα με τη βάρκα. Δυστυχώς εκεί πάσχουν τα ελληνικά ιδρύματα. Και πάσχουν γιατί οι καθηγητές, όχι όλοι, οι περισσότεροι που είναι εκεί, δεν θα έπρεπε να είναι εκεί. Γιατί ούτε αυτοί έχουν δηλαδή πρακτικό υπόβαθρο. Κάνει όλα στοιχεία μηχανών. Και δεν έχει ποτέ πιάσει μια εργαλειομηχανή να φτιάξει μια βίδα στον τόρνο. Εγώ δεν σου είπα να γίνεις ο καλύτερος τορναδόρος, να έχεις χαλάσεις, να είσαι ζέρβας, βασιλάκης ή σιδέρης ή οποιοςδήποτε. Να έχεις κάνει μια φορά μια βίδα, ρε παιδί μου. Να δεις πώς γίνει αυτό το πράγμα, το σπύρωμα. Επιλέξεις κάτι. Να κάτσεις να διδάξεις τώρα βήματα και τα λοιπά, χωρίς να έχεις πιάσει ποτέ στα χέρια σου να κατασκευάσεις μια βίδα και να έχεις και το τουπέ και τη μύτη εκεί πάνω, ότι εγώ είμαι στοιχεία μηχανών, καθηγηταράς με έδρα στο Μετσόβιο ή στο κάθε Μετσόβιο, δεν λέω για το συγκεκριμένο. Μπορεί το μυαλό σου μέσα να έχει 10 κυκλοπαίδειες, αλλά άμα σε βάλω στην πράξη να το κάνεις ή να σε χρησιμοποιήσω σε μια γραμμή παραγωγής ή να μου δώσεις λύση κάπου, θα σηκώσει τα κύρια ψηλά. Κάποια στιγμή θα κάνω ένα βίντεο με τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν πραγματικά συνταξιούχος τον άνθρωπος, μηχανικός με αρχίδια, πολλά αρχίδια. Συγγνώμη, αλλά μιλάμε τώρα μηχανικός
βαρβάτος μηχανικός. Και ουσιαστικά και από εκεί και εγώ ακολούθησα και τα λοιπά, έτσι. Να σας πει ιστορίες, έτσι. Εγώ και μηχανολόγοι δεν ξέραν που πάνε τα τέσσερα. Να τους κοροϊδεύουν. Να τους κοροϊδεύουν οι βοηθοί. Και να τους κοιτάνε αυτοί έτσι. Αυτοί βγαίνουν από τα ιδρύματα. Τέτοιοι άνθρωποι βγαίνουν από τα ιδρύματα. Βέβαια υπάρχουν και άνθρωποι που οποίοι μετά με μάστερ, με εξωτερικά κτλ. Προχωρήσαν κτλ. Δεν λέω να μην σπουδάσετε. Δεν λέω να μην πάτε στο πανεπιστήμιο. Δεν λέω αυτό. Θα σας βοηθήσει στον τρόπο σκέψης σας, στον τρόπο που αντιλαμβάνεστε, στον τρόπο που μπορείτε να κάνετε μια έρευνα. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει το πανεπιστήμιο, να μπορείτε να κάνετε μια έρευνα. Αλλά μην περιμένετε ότι θα τελειώσετε το πανεπιστήμιο και θα γίνετε σαν και εμένα. Ή θα ξέρετε πράγματα για τις μηχανές και τα αυτοκίνητα, ή δεν θα ξέρετε καν να αλλάζετε τα φίλτρα του αυτοκίνητου, το λάδι και το φίλτρο του αυτοκίνητου σας. Ούτε αυτό δεν θα μάθετε. Έτσι. Θα πρέπει να μαθαίνετε μετά μόνοι σας. Αυτό. Λοιπόν, Μάστορα λέει, επιστήμονα στους κινητήρες. Με τον boxer από Alfa Romeo στο Instagram θα γίνει. Βεβαίως θα γίνει. Θα μας φτιάξουμε το μαγαζί. Με βοήθησε να πέρασω τις εξετάσεις στο ΙΕΚ, στον τομέα μηχανοτρονικής. Μάλιστα. Λυπάμαι γι' αυτό. Γιατί δεν θα έπρεπε να έχω σε βοηθήσει εγώ για να περάσεις. Θα έπρεπε να, αυτό που διδάσκεις εκεί, να σε κάνει να το περάσεις. Εάν το κατάφερα εγώ, ευχαριστώ βέβαια, αλλά κακώς συμβαίνει αυτό. Αφού ήταν του εμπορικού ναυτικού στα σκληρά χρόνια, ο πατέρας εννοώ. Λοιπόν, Μανώλη, έχω δουλέψει με αυτούς ακριβώς που λες, σε μεγάλα καράβια, δείχνοντας έχοντας τι πράγματα από κοντά, στεναχωριέμαι με την ποιότητα του ελληνικού YouTube. Εντάξει, παιδιά, δείχνει, το YouTube είναι. Πώς το λένε. Ό,τι είμαστε εμείς σαν κοινωνία είναι και το YouTube, είναι και το Facebook. Είναι και... Δηλαδή και στο Facebook αυτή τη στιγμή βλέπεις πράγματα. Δηλαδή τώρα το πάρουμε λίγο και κοινωνική συζήτηση. Κάθε βλάκας ανεβάζει κάτι. Μην δίνετε σημασία σε όλα. Αρχίστε λίγο να τα ξεδιαλύνετε μέσα στο μυαλό σας. Στην αντιπροσωπεία που δούλευε ο πατέρας, όσοι μηχανολόγοι ερχόντουσαν για επιτήρηση, τρώγανε χοντρό δούλευμα. Ναι. Άστα. Όχι, φίλε, για την εμπιστοσύνη θεωρώ. Εγώ είχα. Δεν θα του πω το όνομα του. Ήταν διευθυντής αυτοσύνης σε Μιζουμπίση. Σφαρακάκι όταν δούλευα. Σκοτάδι. Αυτό ήταν σκοτάδι. Μηχανολόγος μηχανικός. Είχε περάσει και τη Ford. Δεν ήξερε, όχι τι είναι το πιστόνι, όχι τι είναι το κουζινέτο. Δεν ήξερε, αυτός ήταν τώρα της Μιτσουμπίση. Τον είχε προσλάβει ο Σαρακάκης να είναι διευθυντής αυτοσύνης της Μιτσουμπίση. Και με φωνάζει μια μέρα στο γραφείο του και μου λέει, έλα να σου δείξω. Μου λέει, κάτι μου λέει. Λέω, τι θέλει αυτός. Λέω, κάτι θα μου πει. Και μου δείχνει μια φωτογραφία με ένα ρήγμα. Δεν θυμάμαι από τι ήταν. Λαμαρίνα ήταν αυτοκίνητο. Δεν θυμάμαι. Κάτι ήταν. Λήξεις πως σταματάει αυτό το ρήγμα. Δεν του λέω, κάνεις μια τρύπα εκεί. Στο τέλος του ρήγματος και σταματάει το ρήγμα. Α, μου λέει, το ξέρεις. Αυτό ήξερε μόνο. Δηλαδή, από τα χρόνια πέρα στο πανεπιστήμιο, αυτό μπορούσε μόνο να φωνάξει κάποιον να το παίξει έξυπνος. Τέτοιοι είναι όλοι. Παιδιά, το έχω πει με το κόμπρα, το έχουμε φέρει εδώ. Καλησπέρα, Μανώλη. Έχω ένα BMW με κυβότιο Getrack. Διπλού γρουσιμπλέχτη από την BMW μου είπαν ότι δεν χρειάζεται αλλαγή τα λάδια του κυβωτίου. Χρειάζεται και αν ναι, πότε. Chris Fix, δεν έχω παρακολουθήσει πολύ. Να σου πω την αλήθεια. Ένα-δύο βίντεο παλιά είχα παρακολουθήσει. Αλλά είχε πολύ πλάκα. Ο Chris Fix που είχε φτιάξει ένα βίντεο πρωταπελιάτικο. Που είχε βάλει κάτι λατήρια μέσα στα πιστονιά και έλεγε αλλάζω λατήρια σε χώρα Σιβίκ, επαναφορά πιστονιών. Που τον είχαν πιστέψει όλοι. Είπαμε με το κόμπρα, το έχουμε φέρει εδώ στην Ελλάδα, θα κατασκευαστεί. Λοιπόν, χωρίς να ξέρω πολλά, είναι αρκετά καλός. Ναι, εντάξει, δεν διαφωνώ. Δεν έχω παρακολουθήσει. Για το ψυγείο του καλοριφέρ, το παρακάτεις βγάζοντας το σύνδεσμο. Ναι, μπορείς ουσιαστικά να βγάλεις και να ενώσεις τις δύο σωλήνες που πηγαίνανε μέσα. Να κάνεις ένα bypass εκεί. Μηχανολόγοι, μηχανικοί είναι και αυτοί που σχεδιάζουν αμάξια και κινητήρες. Όμως μην τα τσουβαλιάζουν μαζί σου, αλλά οι συγκεκριμένοι άνθρωποι είναι ειδικευμένοι πάνω σε αυτό. Δεν έχουν μάθει και γεφυροποιία, δεν έχουν μάθει και θερμανσυξή κλιματισμό, δεν έχουν μάθει και ας πούμε
άλλες χαζομάρες που μπορείς να κάνεις. Έχουν ασχοληθεί στο πανεπιστήμιο τους μόνο με μαθήματα. Εμβαθύνανε σε κάποια μαθήματα και κάποια μαθήματα πήρανε πιο επιδερμικά που θα εμβαθύνουν μετά σε μάστερ, διδακτορικά κτλ. Πάνω στην κατασκευή κινητήρων ή στο σχεδιασμό κινητήρων ή στον υπολογισμό αντοχής κινητήρων ή εξαρτημάτων κινητήρων. Αυτό στην Ελλάδα δυστυχώς αυτό δεν υπάρχει. Στα δείχνουν όλα. Το ίδιο θα μάθεις για τις γέφυρες, το ίδιο θα μάθεις για τους κινητήρες, το ίδιο θα μάθεις για να κάνεις, ξέρω εγώ, γιατί και δομικά έργα και τα λοιπά, οτιδήποτε. Οπότε λίγο απ' όλα μαθαίνεις. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει λίγο να το κεντράρουμε. Εγώ σε ρώτησα για τα τρικύλιδρα από τις γυναίκες μου. Ναι, ανάμεσα σε πόλο GTI και φιέστας, τι θα επέλεγες? Καλά είναι και τα δύο. Δεν έχω κάποια... Και το πόλο ξέρω είναι καλό και το τέτοιο. Και το φιέστα. Στο χέρι σου είναι πώς θα κάνεις την εξειδίκευσή σου. Σωστά. Σωστά. Ο Άρης. Καλησπέρα. Έχω ένα BMW 20 και καμιά φορά μου πετάει την πρώτη ταχύτητα. Σε έχασα, ρε φίλε. Γενικά, μα σου πετάει τις ταχύτητες, κάτι παίζει με τις φουρκέτες. Στα επαγγελματικά λύκεια που είμαι εγώ, γίνεται καλή δουλειά τόσο στο θεωρητικό, αλλά ακόμα και περισσότερο στο πρακτικό κομμάτι. Οι καθηγητές δημιουργούν ένα πολύ καλό υπόβαθρο στο πρακτικό κομμάτι. Βεβαίως, ναι, δεν διαφωνώ. Υπάρχουν και αξιόλογοι, βέβαια, και που τιμούν το επάγγελμά τους. Βέβαια, υπάρχουν και κακοί, καλοί και κακοί. Για το κινητήρα μου, δεν τα έχουμε πει, παιδιά. Καλός είναι. Επειδή την είναι εργοστατικό. Θα σου δίνει μια γενική επισκευή. Πολλά λεφτά έχουν δοθεί χωρίς αποτέλεσμα. Μανώλη, επειδή με αμάξι δεν έχω ασχοληθεί και ούτε γνωρίζω πολλά, με 1,4 άστρα του 2000 θα ασχοληθείς για γενική επισκευή. Πολλά λεφτά έχουν δοθεί χωρίς αποτέλεσμα. Αν θέλει γενική επισκευή, και μπορούμε να την κάνουμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το βιβλία τα έχουμε, τα manual τα έχουμε. Μπορεί να είναι απλά η φουρκέτα, να μην κλειδώνει η φουρκέτα. Μπορεί να είναι και συγχρονιζέ. Με ρωτάει. Αν άνοιγε η μηχανία οχημάτων στην Ελλάδα, θα πήγαινες να δουλέψεις με ένα καλό μισθό? Να δουλέψεις. Τι δουλειά θα κάνω, ρε παιδιά? Πρέπει να είναι κάτι το οποίο να... Ξέρω εγώ, να μπορώ και να το υποστηρίξω. Έτσι δεν θα πήγαινα να κάνω κάτι το οποίο δεν θα μπορώ να το υποστηρίξω. Και εξαρτάται τι θα ήταν. Θεωρώ ότι το Motive Engineering πτυχίο από τον μηχανολόγο μηχανικό, αν να ασχοληθεί με αυτοκίνητα. Λοιπόν, ως μικρό παιδί πήγαινε και βοηθούσε τον πατέρα σου. Εννοείται. Καλό μήνα, καλώς ήρθες. Θα σου φαινόταν ένα project με Ford Mustang το 62 με κινητήρα Coyote powered by Ford. Το είπα σωστά? Πάρα πολύ καλό project. Ford Mustang 62. Φου, τέλειο. Γνώμη για Z18X. Καλό πρέπει να είναι. Δεν τα ξέρω πολύ, παιδιά, αυτά τα μικρά τα μοτέρ, δηλαδή αν είναι αντοχής ή όχι. Μας τώρα λέω, βάζω το air condition να δουλέψει στο Hyundai Accent και σφυρίζει το λουρί του. Κοίτα, πώς είναι το φλουρί, Λάσκα είναι. Στο ΕΠΑΛ Μάνο και στο Λευκλή Θεσσαλονίκη γίνεται καλή δουλειά, βεβαίως. Δεν θα διαφωνήσω ότι κάποιες σχολές γίνονται καλή δουλειά, σε κάποιες σχολές όμως επίσης δεν γίνονται καλή δουλειά. Με σεβασμό προς τις γνώσεις σου, πριν από 30 χρόνια δεν ήταν έτσι η πιάτσα του αυτοκινήτου. Δεν υπήρχαν λίγοι καλοί και άνθρωποι με την έννοια του να μην σε κοροϊδεύουν εσένα τον πελάτη και τον άσχετο. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε τώρα το Ρόμπελ, λέει εδώ κάτι γενικά, ας πούμε, για εμάς τους μηχανικούς. Σας έχω πει και σε άλλα live ότι... Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει, ρε παιδί μου, δεν είναι σχέση μόνο με τους μηχανικούς, γενικά στη ζωή σας. Ότι από τη στιγμή που δεν μπορείς να... Χάρη, και ο υδραυλικός να έρθει, και ο σουβατζής να έρθει, και ο κουφουβατζής να έρθει, και οποιοδήποτε να έρθει. Είναι απαραίτητο όλοι να τα ξέρουμε όλα? Λογικό, δεν είναι, δεν τα ξέρεις. Λοιπόν, αν αυτός έχω πει που είναι μπροστά σου, δεν σου εμπνέει εμπιστοσύνη, για οποιοδήποτε συλλόγο θεωρείς ότι σου εμπνέει εμπιστοσύνη, δεν αισθάνεσαι ότι αυτός ο άνθρωπος θα σου κάνει σωστά τη δουλειά, έχεις μια αμφιβολία μέσα σου, μην προχωράς. Βρες έναν άλλο, αν πεις υπάρχουν και άνθρωποι που είναι μπλα-μπλα, σύμφωνο. Δεν θα διαφωνήσω, αλλά και στο χέρι σας είναι, δεν θα πω τώρα στο μυαλό του τέτοιος, στο χέρι σας είναι να εκμιεύσετε αν αυτός που έχετε απέναντί σας είναι αυτός που μπορεί να σας κάνει δουλειά. Έτσι. Δεν θα είστε
δεν θα πάτε, όπως είπα και πριν, με την τέτοια «Α, αυτός θέλει να με κοροϊδέψει», δεν θα πάτε με αυτό το σκεπτικό. Θα είστε ανοιχτοί, αλλά αν αντιληφθείτε πάνω στη συνδιαλλαγή σας, πάνω σε οτιδήποτε, ότι αυτά που λέει δεν τα τηρεί ή δεν τον εμπιστεύεστε, μην τον εμπιστεύεστε. Για να σας μιλάει το ένστικτό σας, πάνω σημαίνει ότι αυτό είναι. Το ένστικτο μιλάει, μην το ακολουθείς. Λέει, λοιπόν, ένας φίλος εδώ, καλές δουλειές μας τώρα. Κάποια γνώμη για τη συνεργασία που είχε η Volvo με Ford. Έχει βάλει καλά αμάξια τότε η Volvo. Και ακόμα έχει συνεργασία η Volvo με τη Ford. Δεν νομίζω να έχει σταματήσει. Ναι, καλά είναι. Γιατί ουσιαστικά όσο από το πλήστο τα κινητήρια σύνολα έπαιρνε από τη Ford. Πού βρίσκεται το μαγαζί, μάλλον θα ρωτήσω. Στο ψυχικό έχουμε πει. Τα έχουμε πει στην αρχή του. Πού βρίσκεται τα service manual. Τα βρίσκω στο διαδίκτυο. Μερικά τα αγοράζω. Επενδύω δηλαδή, γιατί είναι κομμάτι της... πολλά επίσης, από τα χρόνια που είχα σαν επιτελικός με τις εταιρείες, έχω τις διασυνδέσεις και μου τα στέλνουν. Όπως πάνω χάρη, δεν ξέρω αν το έχω κι άλλο στην Ελλάδα. Έχω το εργοστασιακό manual της Supra 2020. Μου το στείλαν από Ιαπωνία, μέσα από το Ιαπωνία, Ιαπωνίας. Δεν ξέρω αν το έχει κι άλλο στην Ελλάδα και δεν ξέρω πόσοι το έχουν στον κόσμο. Για όλο το αυτοκίνητο, ακόμα και όταν τρακάρει, πώς θα κάνεις την επισκευή, έτσι. Π.χ. σας λέω για το Supra. Και δεν έχω μόνο για το Supra, έχω για ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Και γενικά, αν δεν έχω κάτι, υπάρχουν άνθρωποι και στην Αμερική και στην Ιαπωνία και στη Γερμανία που γνωρίζω και σε άλλες χώρες που και εγώ τους στέλνω, που μπορεί να έχω κάτι και να μην το έχουν αυτοί, και αυτοί μου στέλνουν. Και γενικά ανταλλάσσουμε μια βιβλιοθήκη. Έχω αυτή τη στιγμή, έχω περί τα 1000 μόνο στο αυτοκίνητο. Περί τα 1000 με 1200 με 1500 πρέπει να έχω τώρα. Δεν ξέρω, κάπου εκεί μέσα πρέπει να παίζει μάνιο. Χωρίς να εξετάζουμε μονομένα manual που έχω παραδείγματος χάρη για αυτόματα κυβότια, τη ZF, τη Getrak, τη Allison, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Χωρίς να εξετάζω τα manual που έχω για ναυτικούς κινητήρες, Volvo 5, Perkins, Mercruiser, τα ποδάρια, τα Bravo 2, Bravo 1, τα Duo πρώτα, Volvo 5. Δεν ασχοληθώ βέβαια με ποδάρια και παιδιά, απλά σας λέω και αυτά. Έχω ακόμα και μοτοσυκλέτες και γενικά ό,τι βρίσκω, όπου και αν βρω κάτι, το κατεβάζω. COVID σε πολεμία, χάρη σε σένα αγόρασα το manual του Haynes και άρχισα να βάζω το Astra. Παιδιά, κάποια στιγμή εντάξει, πληρώστε και κάτι. Πληρώστε και 15 ευρώ, δεν χάλασε ο κόσμος. Τσάμπα, δεν είναι όλα τσάμπα. Ναι, έχω γνώσεις, φίλε Νίκο, και έχω και όλα τα manual, τα εργοστασιακά. Από όλα τα RX-7, όλα τα RX-7, από τη δεκαετία του 1970 και δόθε, έχω τα εργοστασιακά manual και όταν λέω έχω τα εργοστασιακά manual, δεν λέω για το κινητήρα, όλο το manual. Για την κάθε βίδα του αυτοκινήτου, από την οροφή μέχρι κάτω κάτω τα λάστιχα. Μάρια, τώρα θέλουμε μπλουζάκια, θυμάσαι που λέει, ναι, θα φτιάξουμε μπλουζάκια. Σε προπτυχιακό επίπεδο είναι φυσιολογικό να μαθαίνεις το ΑΒ με εμπειρία σε πανεπιστήμια στο εξωτερικό, μπορεί να έχουν πληροφορίες πολύ τα ελληνικά πανεπιστήμια. Αδίκως, δεν ρίχνω τα ελληνικά πανεπιστήμια. Με ρώτησε κάποιος να σπουδάσει να γίνει μηχανικός. Εσύ, Βασίλη, αν σου δώσω, είσαι προπτυχιακός ή είσαι τελειόφυτος, άμα σου δώσω μια μηχανή και το μάνιουλ την επισκευάζεις, για να δεκακύλινδρη, χωρίς σημάδια χρονισμού, την επισκευάζεις. Αυτό. Σου έχουν περάσει τα γνώση στο πανεπιστήμιο και έχεις και την πρακτική, έχεις χρησιμοποιήσει τα εργαλεία, δηλαδή έχεις και την πράξη ώστε να την επισκευάσεις. Αυτό με ρώτησε ο άνθρωπος. Και του είπα ότι δεν στη δίνουν αυτή τη γνώση, γιατί και εγώ ακαδημαϊκός είμαι. Πρώην ακαδημαϊκός πολίτης είμαι. Έχω τελειώσει. Δεν σου δίνουν αυτή τη γνώση. Δεν ρίχνουν τα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια έχουν υψηλό επίπεδο. Αλλά έχουν υψηλό θεωρητικό επίπεδο. Τα ελληνικά πανεπιστήμια βγάζουν φυσικούς
μηχανολόγους, σαν μηχανολόγος, είσαι καλύτερος μαθηματικός, φυσικός, χημικός, παρά από ότι είσαι μηχανολόγος. Αυτό λέω εγώ, έτσι. Λοιπόν, αυτός δηλαδή που είναι, ας πούμε, στοιχεία μηχανών, κόψτε μια βίδα. Πήγαινε σε ένα τόρνο, κόψτε μια βίδα. Πάρτε, ας τον τόρνο, πάρε μια φιλιέρα και άνοιξε μια βίδα και κάνε ένα σπείρωμα με τη φιλιέρα ή ένα κολαούζο. Εδώ θα μπορείς να το κάνεις. Καλό είναι η θεωρία, αλλά και στην πράξη τώρα απλά πράγματα να μην τα έχουμε κάνει ποτέ. Να έχουμε λερώσει τα δαχτυλάκια μας και να έχουμε και μια μύτη εκεί πάνω. Δεν λέει. Λοιπόν, ας προσγειωθούμε λοιπόν όλοι. Αυτό θέλω να πω. Ας προσγειωθούμε λοιπόν όλοι και να μην ακυρώνουμε τους πρακτικούς ούτε τους θεωρητικούς. Αλλά και οι θεωρητικοί να μην το παίζουν ότι εμείς είμαστε. Δεν είστε. Τι είστε. Τι είστε. Μα σας δώσω ένα παξιμάδι και μια βίδα, θα στραμπουλήξετε τα δάχτυλά σας. Δεν μπορείτε να τη δώσετε. Λοιπόν. Τώρα, παιδιά, λέει, γνώμη, λέει, για Ε63 αμεγγέ και M competition. Ρε εσύ, Λάζαρε, είσαι δηλαδή να τα πάρεις αυτά τα αυτοκίνητα και ρωτάς εμένα. Εγώ θα σου έλεγα, πάρε 3 χρόνια το M5, πουλά το και μετά πάρε την 63. Και μετά πάρε ξανά το M5 το καινούργιο. Εγώ θα σου πω, πολύ καλά αυτοκίνητα και τα δύο. Από το 6-8 τα έχει στα μάτια, βεβαίως τα έχω. Και δεν έχω μόνο από το RX8, έχω και όλα τα Skyline, όλα τα Skyline, μέχρι και το τελευταίο του 220 που το στείλανε προχτές, το GTR, και όλα τα competition, τα GTR, και τα ειδικά μοντέλα μου τα έχουν στείλει. Να μου πεις, υπάρχουν στην Ελλάδα? Όχι. Αλλά μου τα στέλνουν, γιατί ξέρουν ότι εγώ είμαι λίγο τρελός και κάθομαι και τα διαβάζω. Τα ξεφυλίζω εκεί, δεν ξεφυλίζω, είναι ηλεκτρονικό αρχείο. Κάθομαι και τα διαβάζω. Παιδιά, τα Χαλκίδας έχω τελειώσει εγώ. Που έχει σπουδάσει η Ρεμάστρα, μου λέει. Γνώμη για τρικύλινδρο. Ερώτηση ο Κύρκος. Κύριε Παρνούς, σκέφτομαι να προχωρήσω στην αγορά του S2000. Ωραία, πόσα χιλιόμετρα. Twinner Flat, σας ευχαριστώ. Σε ατύπησα διαρροή, σε προσπαθώ, λέει, να απομονώσω τη φύσα. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω εγώ, όπως αποτελαμβάνεσαι. Λοιπόν, Μάστορα, έχω ένα Honda Civic, κάψει φλάτζα και φόρε, φίλε, γράφεται και γκρίκλεις. Όπως βλέπετε, αυτό είναι τα γκρίκλεις, έτσι. Δεν τα διαβάζω τα γκρίκλεις, δεν μπορώ να διαβάσω γκρίκλεις. Θα μου γράφετε ή αγγλικά ή ελληνικά. Λοιπόν, τα μαθηματικά που κάνει ο μηχανολόγος στην Ελλάδα είναι για να γίνεις... Ναι, σωστό, ισχύει. Τα μαθηματικά. Θα έχει τελειώσει δικό με τσόβι πολιτεχνική και έχει περάσει όλα τα μαθηματικά, είσαι για να πάνε εντάξει μαθηματικό στο σχολείο, όχι να. Σε λύκειο. Τον τυφτάρει καθόλου τον BMW? Αμαλάχι, όχι. Δεν τον τυφτάρω. Η πρόσμιξη εθανόλη στη βενζίνη και βιοντίζελ πώς επηρεάζει? Μεγάλη κουβέντα. Dream Pro Drive. Είναι μεγάλη κουβέντα. Θα κάνουμε ένα βίντεο ίσως, έτσι. Για σέρβις καινούργιο αυτοκινήτου, Clio RS Line του. Να σε εμπιστευτώ, να δημιουργούμε κλειστά μάτια, όποιο μηχανικός κι αν είναι, το μηχανικό που ξέρω ότι είναι καλός. Τώρα, άμα είναι καινούργιο το αμάξι σου, ξέρω εγώ, δεν εμπιστεύεσαι την αντιπροσωπεία. Άμα δεν εμπιστεύεσαι την αντιπροσωπεία, πήγαινε σε ένα μηχανικό που ξέρεις ότι είναι καλός. Απλά φρόντισε να τηρήσεις τους κανόνες που ορίζει το BEA, δεν ξέρω ποιο BEA είναι, το 5, το 6, για να μην χάσεις την εγγύησή σου. Μας τώρα έχω ένα BMW. Δεύτερο τσέχνη, πάει να σβήσει το ελαντί, το βάζω νεκρά, ζεσταθεί καλά. Αν δεν το κάνεις, σως βοήθησέ με. Φίλε, Πεσίριε, πώς θα σε βοηθήσω την οθόνη? Τι θα σου κάνω, να έρθω να το φτιάξω, να μου βάλω το χέρι μέσα. Σου φτιάξω τον BMW, πώς θα σε βοηθήσω? Μια αναισθηλογική, έτσι. Τρακατέλης, ο Τρακατέλης είναι ο μηχανικός. Δεν μου είπατε για τον Τρακατέλη, εγώ δεν είπα για τίποτα για τον άνθρωπο συγκεκριμένο. Δεν το ξέρω κιόλας, αλλά φαίνεται ότι είναι καλός μηχανικός. Εγώ λέω για το παιδί που κάνει τα βίντεο, δεν έχει σχέση με το... Δεν είναι μηχανικός το παιδί που κάνει τα βίντεο. Η πρόσμιξη εθανόλη στη βενζίνη και βιοντίζελ πώς επηρεάζει? Γιατί η επιστροφή στην Ελλάδα... πόσα μηνύματα έρθαν ξαφνικά, γελάει ο κόσμος. Πόσα χιλιόμετρα έχει το δικό σου? 100 έχει το δικό μου το BMW, 100 κάτι.
Αλλαγή στρόφαλος και μπιέλες γνώμη. Άμα γίνει σωστά. Τετρακίνηση λέει σε Σουμπαρού, Kia ή Volvo. Σουμπαρού. Με κλειστά μάτια. Καλύτερη τετρακίνηση. Και αυτή και της Mitsubishi. Δηλαδή είχαν κάνει ένα τεστ, ένα περιοδικό. Καλά, Kia, Volvo, Honda, BMW, τετρακίνηση, ή της Mercedes, είναι για γέλια οι τετρακίνησεις αυτές. Οι τετρακίνησεις είναι τρεις, οι οποίες είναι super. Quattro. Δεν έχει σχέση με τη σειρά που σας τα λέω, αν ποια είναι πιο καλή. Για μένα είναι και τρεις εισάξιες. Διαφορετικές τεχνολογίες, αλλά είναι πολύ καλές και τρεις. Απλά τυχαίνει και τις βλέπω αυτή τη σειρά. Quattro, Subaru και Mitsubishi. Αυτές. Όλες οι άλλες είναι πλάκας, για την πλάκα. Είναι απλά για να λέμε ότι έχουμε τετρακίνηση. Δηλαδή στα δύσκολα, ας πούμε, δεν υπάρχει. Καλύτερα να έχεις ένα Forester παρά, ας πούμε, οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, η Suzuki Jimny είναι Jeep, ρε παιδιά, δεν λέμε τώρα για Jeep. Για SUV μιλάμε τώρα, μπα στο Jeep, δεν μιλάμε. Και για το Discovery, άμα έρθω στο βάλω, αλλά δεν είναι έτσι, δεν είναι, είναι Jeep αυτό, δεν είναι. Και Lancia Delta Integrale, ναι, εντάξει, οκ, okay. Αυτή, αλλά είναι παλιό αυτό. Πες τα μας τώρα, είσαι θεός, Subaru. Εντάξει, παιδιά, τώρα το Subaru είναι... Subaru έτσι φωτός μακριά. BMW X-Drive, όχι, δεν είναι καλό το X-Drive. Γιατί επικρατεί γνώμη ότι τα BMW M5 F10 είναι απαιτητικά στη συντήρηση όσον αφορά το μοτέρ τους. Γίνεται πιο σαφής να σου απαντήσω. Fiat πάντα 4x4, αυτό το βοηθάει, το είναι ελαφρύ. Καλώς ήρθες, πες τη γνώμη σου για Brera. Εντάξει, καλό αυτό. Και είναι το Βασίλη, γνώμη για καινούριο πεζό. Να κάνεις βίντεο για τις τετρακινήσεις, πώς σου φαίνεται η οδήγηση από δεξιά πάλι. Εντάξει. Πάω δίκαγα, μια χαρά είναι. Four Motion της Volkswagen για γέλια και αυτή, Εμμανουήλ. Το Four Motion, παιδιά, είναι ένα quattro φτηνό. Δεν είναι κάτι άλλο. Quattro είναι ουσιαστικά το Four Motion, έτσι. Θα κάνεις κανένα βίντεο για ρότορες ρεμάστορα. Ναι, θα κάνουμε αυτό. Ακούς, ρεμάνο, που παίρνουν φωτιά, τα έχεις ακούσει. Αν ναι, το έχεις ψάξει, τι παίζει. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι αυτό συμβαίνει σε αυτοκίνητα οι οποία ως επιτοπλίστων έχουν πλαστική, που τα περισσότερα βέβαια έχουν πλαστική, πολλαπλή εισαγωγή, και κάποια παρτίδα αυτών των αυτοκινήτων κολλάει η GR τους ανοιχτή, με αποτέλεσμα να έρχονται τα καυσαέρια ζωντανά στην πολλαπλή εισαγωγή, να λιώνει η πολλαπλή εισαγωγή και να παίρνει φωτιά. Αυτό έχω ακούσει ότι συμβαίνει. Τώρα όμως προληπτικά θα, δεν ξέρω τώρα γιατί δεν έχει επιληθεί ακόμα αυτό. Γιατί η GR δεν είναι κάτι δύσκολο να ελεγχθεί ή να... ξέρω εγώ, αυτό πάντως συμβαίνει. Έτσι, ουσιαστικά μένει η ανακύκλωση καυσαερίων ανοιχτή, μπαίνει μέσα καυσαέρια. Δεν προλαβαίνει να διαχειριστεί το ψυγείο του CGR. Γιατί άμα είσαι τέρμα φορτίο, παράγει 900 βαθμούς καυσαέρια. Οπότε, άμα εκείνη τέρμα ανοιχτά κολλημένο, θα τα περάσει ζωντανά. Οπότε θα τελειώσει. Πλαστική είναι η πολλαπλή εισαγωγή. Έτσι, για να δεν τελειώσει τώρα, θα τελειώσει μισή ώρα, μία ώρα. Και ουσιαστικά μετά παίρνει φωτιά. Ένα αμορτισέρο φανοποιός και μετά από τρακάρισμα και όχι το άλλο, εκτός ότι είναι μεγάλος ο πατέρας. Σε περίμενα κάτι καλύτερο. Δεν είναι πολύ επικίνδυνο? Να σε ρωτήσω, Μανώλη, άλλαξε ένα αμορτισέρο φανοποιός μετά από τρακάρισμα και όχι και το άλλο, εκτός ότι είναι μεγάλος ο πατέρας, γιατί σε παιδιά του το έβγαζε η ασφάλεια. Άμα δεν του το έβγαζε και η ασφάλεια, πώς θα το αλλάξει? Εκτός αν το έβγαλε, εννοεί το έκλεψε. Η γνώμη για carbon off. Λοιπόν, παιδιά, έχω κανονίσει. Δεν ξέρω πότε θα γίνει, τώρα τρέχω και με το μαγαζί. Θα κάνουμε ένα βίντεο, θα πάω το δικό μου μπεφέ. Όχι στην Carbon Off, σε μια άλλη εταιρεία. Ουσιαστικά θα κάνουμε την ίδια δουλειά. Να το δω εγώ. Οι άνθρωποι μου λένε
Και σας λέω όχι για την Carbonov. Δεν είναι Carbonov. Είναι μια άλλη εταιρεία. Οι άνθρωποι μου τους λέω, παιδιά, είστε σίγουροι για τα αποτελέσματα? Γιατί δεν είναι χορηγούμενο το βίντεο, δεν θα είναι χορηγούμενο το βίντεο. Είστε σίγουροι για τα αποτελέσματα? Γιατί εγώ δεν θα πω παπάντζες, δεν θα πω ψέματα στο κοινό. Εγώ θα πω αυτό που βλέπω. Όχι, μου λέει, δεν θα τολμούσαμε να σε καλούσαμε αν δεν είμαστε σίγουροι. Αναμένετε, θα γίνει και αυτό. Έχω συνοηθεί, υπάρχει ένα demo εδώ στην Ελλάδα. Με περιμένουν. Να πάω να κάνω ένα καρμπονό, θα κάνω στον BMW. Και θα σας μεταφέρω αυτό. Ξέρω εγώ τι πρόβλημα έχει και αν αυτό το πράγμα βοηθήσει ή όχι το αυτοκίνητό μου, θα το δούμε. Νάτος και ο Σουγιουλτζής, άμα μείνει ανοιχτή η ανακύκλωση, το αμάξι φαίνεται από χιλιόμετρα. Φίλε αγάπη μου Σουγιουλτζή, εσύ το ξέρεις αυτό. Τώρα άμα το πάρει μια κυρία και είναι στο highway στην Αφρική ή οπουδήποτε και ξέρω εγώ θα το καταλάβει. Πώς θα το καταλάβει? Δεν είναι όλοι οι μηχανικοί φίλε, σαν και εμάς, να το καταλάβουνε. Σου λέει, τα μάξ δεν πάει, αλλά προχωράει. Θα προχωρήσω να φτάσω μέχρι το σπίτι. Μην μείνω εδώ μέσα στη μέση του δρόμου, μέσα στην ερημιά. Και εκεί παίρνει φωτιά, του μπανιάς. Αυτό λέμε. Τι ισότητα κίνηση έχει το Fiat Panda, γιατί οι πίσω τροχοί λειτουργούν λιγότερο νομίζω? Κοιτάξτε τώρα, παιδιά, μείνετε τώρα. Τι σοϊ, λοιπόν, να τα κάνουμε και στις αναλύσεις. Καλησπέρα, έχω μια Αλφα Ρωμαίο. Θέλω να κάνω μετατροπή και θέλω τη γνώμη σου. Τη γνώμη σε 1,8 turbo ή 3. 6. Μανώλη, αν σου έλεγα και να διαλέξει ανάμεσα σε Nissan GTR και Porsche Carrera. Θα διάλεγα την Porsche γιατί την αγαπάω. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι το GTR δεν είναι καλύτερο. Ίσως είναι λίγο καλύτερο το GTR. Αλλά εγώ θα παίρνω την Porsche. Γιατί είναι Porsche. Αλλά μου φαίνεται το GTR είναι καλύτερο. Φορεστεράρα, πόσο δίκιο έχεις, λέει, για τους θεωρητικούς όσοι έχουν λερώσει και τα χεράκια τους. Λοιπόν, γνώμη για τετρακίνηση πρώτου S3. 4, δεν είπαμε. Πολύ καλή. Είσαι σε επίπεδο Άντρια Νιούι. Όχι, παιδιά. Άντρια Νιούι, δεν τον πλησιάζω. Όχι, με καμία σχέση. Δεν νομίζω ότι... Δεν έχω καταρχήν την εμπειρία του, έτσι. Όχι, δεν έχουν τίποτα. Άντρια Νιούι, πώς σας ήρθε αυτό? Άντρια Νιούι, εγώ Άντρια Νιούι. Με τίποτα. Αξίζει τον... να ασχοληθεί κάποιος με μηχανικό... Αξίζει στο στρατό να ασχοληθεί κάποιος με μηχανικό κτλ. Εννοείς να πας όταν είσαι στο φαντάρος? Ναι, εννοείται ρε παιδιά. Οτιδήποτε κάνεις, μια εμπειρία είναι. Οτιδήποτε ανοιχτή μπροστά σου ή ανακατευθείς να το φτιάξεις, είναι μια εμπειρία. Οτιδήποτε. Ακόμα και να φτιάξεις, να αλλάξεις μια βρύση. Και αυτό μια εμπειρία είναι. Warning light, το AGR, αν χαλάσει. Ναι, βεβαίως. Αλλά ο άλλος σου λέει, κάτσε να συνεχίσω να πάω μέχρι το σπίτι. Έχω δοκιμάσει καθαρισμό εισαγωγής με χημικά της CAT σε BMW. Έκανε δουλειά? Ναι, δεν ξέρω. Γνώμη για S2 Audi, καλά είναι. Την τρακίνηση λέει κατασκευής Ευρώπης, Ασίας ή Αμερικής. Όλα. Αν μου τα δίνα τσάμπα, όλα. Γιατί υπάρχουν και ιαπωνικά αυτοκίνητα που μου αρέσουν, υπάρχουν και ευρωπαϊκά αυτοκίνητα που μου αρέσουν, υπάρχουν και αμερικάνικα αυτοκίνητα που μου αρέσουν. Το καινούργιο Active Body Control της Mercedes, πώς το βλέπεις? Εντάξει, παιδιά, πάρα πολύ καλό. Γιατί ρευμάστε τώρα η τετρακίνηση της Mercedes και της BMW τόσο χάλια? Αν δείτε τα καινούργια αλεία της Mercedes και της BMW, η Audi δεν είναι τίποτα μπροστά τους. Στην τετρακίνηση, εγώ έχω δουλέψει Mercedes, ξέρετε ότι είμαι Mercedes, τετρακίνηση, το 4 είναι πολύ μπροστά. Όσοι θέλετε να το δεχτείτε, εγώ λέω τη γνώμη μου. Δεν λέω δεχτείτε τη γνώμη μου, μπορεί ο καθένας να έχει μια γνώμη. Εγώ πιστεύω ότι το 4 είναι μπροστά. Γιατί καταρχήν έχει βγει μέσα από τους αγώνες το 4. Καμία άλλη εταιρεία δεν εξέλιξε την τετρακίνηση εκτός από τη Subaru και τη Mitsubishi. Μιλώ γερμανική. Δεν εξέλιξε την τετρακίνησή της μέσα από, από τους αγώνες. Και η BMW για να κατασκευάσει το X5 το κατασκεύασε αφού αγόρασε τη Land Rover και ουσιαστικά αγοράζοντάς τη, έκλειψε και τη λεωφορολογία της Land Rover
και πάλι, έτσι όπως έφτιαξε το X-Drive, μάπα είναι το X-Drive, δεν δουλεύει. Για το X5 πήγαμε πάντα, έτσι. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε κοντά στις 2 ώρες, δεν ξέρω αν θέλετε να συνεχίσω ή να το σταματήσουμε. Αν και βλέπω, είστε 600 άτομα μέσα. Όλα τα δακτύλια έχουν το ίδιο. Τι θα πει, 4 έχουν. Κουάτρο μόνο, ωραία. Ποιο διαφορετικό είναι καλύτερο, το LSD, το Torsen? Δεν υπάρχει, ο συνδυασμός μετράει. Ο συνδυασμός, γιατί μπορεί να έχει μεσαίο Torsen, πίσω Torsen ή να έχει κάποιο άλλο διαφορετικό. Ο συνδυασμός και η κατανομή που μπορεί να κάνει και τα λοιπά, και εννοείται η γεωμετρία να αναρτήσουν και τα λοιπά, φέρνουν το αποτέλεσμα, έτσι. Καλησπέρα Μάνο από Γερμανία για BMW 530 diesel 235, πόσο μπορούμε να φτάσουμε σωστά, πόσο μπορούμε να το φτάσουμε σωστά για το 4, δηλαδή τι να του κάνουμε, να του κάνουμε τετρακίνη, δεν καταλαβαίνω την ερώτηση, συγγνώμη. Σταμάτα το, πήγαινε στην οικογένειά σου, ευχαριστώ πολύ. Ναι, εντάξει. Ρε, στην πίσανε το σένα, το ξεχάσαμε. Σήμερα, σαν σήμερα, πέθανε. Το θυμάμαι σαν τώρα, τη θυμάμαι αυτή τη μέρα, έτσι. Την έχω στο μυαλό μου τη μέρα που πέθανε ο σένα. Μανώλη λέει, καλησπέρα, έχω πρόβλημα, έχω ένα Renault Megane Sport Coupé μοντέλο και έχει κόψει η μάντα μηχανής. Πιθανόν θα έχει κάποιες βελβίδες καρφώσει. Κανάλι Engineer Explain, νόμι πάρα πολύ καλό. Χάρης, έχω ένα Passat 1,6. Αν και είχε κάνει ένα βίντεο. Είχε κάνει ένα βίντεο. Και έκανε κάποιο λάθος στις πράξεις, στη εξίσωση που έφτιαξε. Αλλά είναι καλός, είναι καλός, είναι καλός. Γιατί τον άκουγα και λέω, τι λέει, πώς προκύπτει αυτό, δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει δηλαδή σαν κλάσμα, δεν υπάρχει σαν εξίσωση αυτή η εξίσωση. Πώς την έβγαλε αυτή η εξίσωση, και έκανα και το έκανα και εγώ στο χαρτί και δεν έβγαινε όντως. Παρά τα αυτά μετά έκανε ένα λάθος και το υπερπίδησε το λάθος που είχε κάνει, χωρίς να το καταλάβει ούτε αυτός μου φαίνεται. Αλλά είναι καλός, είναι πολύ καλός. Πήγα, το έφτιαξα, το μάστρο. Όταν είναι στο Ιρλανδί, ρετάρει πάρα πολύ, ενώ στον δρόμο πάει μια χαρά. Θανάση, πήγαινε το πάλι πίσω να στο φτιάξει. Τι να σου πω, ξέρω εγώ, πώς θα στο φτιάξω εγώ τώρα. Ρετάρει λέει στο Ιρλανδί, αλλά στον δρόμο πάει καλά. Μήπως του χάσει το χρονισμό. Μας τώρα πώς μπορώ να καταλάβω αν ο καταλήτης του αυτοκινήτου είναι φρακαρισμένος από ρήπους και εξαθρακώματα. Υπάρχει κάποιο στάνταρ σύμπτωμα? Αν είναι φραγμένος δεν θα πηγαίνει τα μάξι, ας πούμε, σύμπτωμα. Αλλά βγάλε τον αισθητήρα λάμδα μπροστά, βάλε μια κάμερα μέσα και δες. Και βάλε και μια κάμερα από πίσω και θα καταλάβεις. Πιστεύεις ότι μπορούν να πέσουν άλλο οι ρήποι χωρίς υβριδικό σύστημα, γιατί βλέπω οι κατασκευαστές ακολουθούν λίγο. Είναι το υβριδικό συνδυασμός ηλεκτροκινητήρα, μηχανή εσωτερική καύσεως, ουσιαστικά είναι η καλύτερη λύση που μπορεί να δοθεί προς το παρόν τουλάχιστον για την καταπολέμηση των αυξημένων ρήπων. Γιατί έχουμε πει και σε άλλα βίντεο παλιότερα ότι, και σε φαίνεται σε ένα live ήταν, το έχουμε πει, ότι η μηχανή εσωτερική καύσεως αντιμετωπίζει ένα σημαντικό πρόβλημα, το οποίο δεν το αντιμετωπίζει μάλλον χάρη η μηχανή εξωτερική καύσεως. Η μηχανή εξωτερική καύσεως είναι αντιμομηχανή. Και η κινητήρα εσωτερική καύσεως αντιμετωπίζει το εξής πρόβλημα. Τη χαμηλή ροπή στις χαμηλές τροφές. Έως την ανύπαρκτη ροπή στις χαμηλές τροφές. Δηλαδή, για να μπορέσει μια μηχανή εσωτερική καύσεως να ξεκινήσει ένα μάξι, πρέπει να υπάρχει ένα κυβότιο ταχυτήτων. Να αλλάξει τη ροπή που θα παράξει αυτός ο κινητήρας. Δυστυχώς, επειδή λοιπόν έχουμε χαμηλή ροπή και δεν έχουμε τη σωστή ροπή, για να μπορέσει η μηχανή αυτή να υποβοηθηθεί ώστε να φτάσει στο σωστό σημείο που θα παράγει τη μέγιστη ροπή της, αν υπάρχει ένας ηλεκτροκινητήρας που έχει ακαριέα ροπή, να τη βοηθήσει να φτάσει μέχρι αυτές τις στροφές που χρειάζεται για να έχει, να είναι πιο efficiency, ας πούμε,
ουσιαστικά βοηθάει στην καταπολέμηση των ρήπων, να μην καταναλώνουμε περίσσιο καύσιμο για να μπορέσουμε να φτάσουμε εκεί. Αυτό. Ναι, αρέσει το. Όλα τα RX μου αρέσουν. Για το χάος είπες πριν, λοιπόν, είπε πριν, παιδιά, ναι, τα πάμε, γνώμη για τη χαζομάρα εκ μέρους μου, Ford Puma. Γνώμη για τη χαζομάρα, δεν το καταλαβαίνω, καλό βράδυ, μπορεί να χαθεί ο χρονισμός σε ένα κινητήρα. Να χαθεί, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να χαθεί, κάτι να κάνει failure, δηλαδή κάτι να στοχίσει και να πηδήξει, ξέρω εγώ, κάτι. Παρατάθεσε σε πολλά αυτοκίνητα, παραδείγματος χάρη όπως το Mini Cooper, που δεν έχει σφινόδρομο και είναι με τις ροπές σφιγμένα όλα, μπορεί να ξεσύρει, μου έχει τύχει εμένα δηλαδή, ειδικά σε Mini Cooper. Με ανώνυμο ενδιαφέρομαι για μπουλονόκλειδο Makita Made in Japan Lifestyle, γνώμη για Μανώλη λέει, αν ενδιαφέρεσαι. Μανώλη, κάτσε ρε φίλε. Ναι, αν είναι για να... Ναι, στείλε μου μέσα στο Messenger, σε παρακαλώ, φωτογραφίες, τιμούλα και τα λοιπά. Φέτος δίνω πανελλήνες και λέω να μπω στο ποδά για μηχανολόγος μηχανικός. Στο το εύχομαι. Να μπεις, να μπεις. Καλησπέρα. Όσο από Γερμανία να μπαίνετε, πόσους ύπους μπορούμε να πάρουμε ακόμα και αν μπορείς να το κάνεις εσύ, αναβάθμιση, ευχαριστώ. 235D. 250 και μετά δεν νομίζω θα είναι εξόπιστο το αυτοκίνητο. Χωρίς σωθικά. Και σωθικά. Σωθικά να ξέρω ντίζελ τώρα. Είναι βαρέο τύπου το ντίζελ. Αλλά δεν, και τα μπέξου μετά θα κουράζονται και η αντλία θα στρεσάρεται πολύ υψηλή πίεση. Εκεί. Εγώ θα σου έλεγα μην το πειράξεις. Μην το πειράξεις. Καλησπέρα μας τώρα. Μακάρι από τα 15 χρόνια που δουλεύω σαν μηχανικός, έστω τα μισά να είχα δουλέψει δίπλα σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τιμάει, Γιάννη, αυτό που λες. Πραγματικά. Επιστήμα μια ερώτηση που δυσκολεύομαι να καταλάβω. Πώς γίνεται τα αμερικάνικα αυτοκίνητα που είναι αυτοκίνητα και είμαι και πολύ φαν. Να βλέπεις κινητές V8 να βγάζουν 200-300 ευρώ, τα ευρωπαϊκά με λιγότερο από 2 να βγάζουν περισσότερους. Παιδιά, μπιλ. Δεν υπάρχει στην Αμερική, εκτός από κάποιες πολιτείες της Αμερικής, όπως είναι, ξέρω εγώ, η Καλιφόρνια, γιατί εκεί είναι λίγο περίεργο το σύστημα, πώς δουλεύει ο κράτος. Δεν υπάρχει αυτό το Euro 6, δηλαδή δεν πιέζονται οι εταιρείες να εξελίξουν τους κινητήρες, ώστε να έχουν την μέγιστη απόδοση σε σχέση με το καύσιμο που καταναλώνεται. Αυτοί οι κινητήρες συγκεκριμένοι που αναφέρεις, που είναι V8, που μπορεί να είναι 5.000 κυβικά και να βγάζουν 300 άλογα, δουλεύει και σε 5.000 στροφές. Δεν είναι βέβαια στροφές. Είναι ένας κινητήρας αργόστροφος. Συνήθως τροποθετούνται σε αργά αυτοκίνητα, όχι αυτοκίνητα επιδόσεων. Και γενικά είναι άλλη φιλοσοφία. Αλλά αν θέλει ο Αμερικάνος να κατασκευάσει κάτι που θα βγάλει άλογα, δες το Ford GT, ας πούμε, το GT40. Μπορεί, έτσι. Μην τρελανόμαστε, μπορεί. Και μην ξεχνάμε τώρα ότι δεν είναι αμυγός κάτι αμερικάνικο ή αμυγός. Δηλαδή, άμα ας πούμε μέσα στη Ford δουλεύουν 10 Γερμανοί και κατασκευάζουν ένα κινητήρα, τι είναι γερμανικός τώρα ο κινητήρας, αμερικάνικος είναι ο κινητήρας, τι είναι αυτός ο κινητήρας. Αφού παιδιά αλλάζουν τα στελέχη. Κάνουν rotation, φεύγουν, ένας πάει από εδώ, φεύγει από Ιταλία, πάει ο Ιταλίος, πάει στη Γερμανία, ο Γερμανός πάει στη Αμερική, ο Αμερικάνος πάει στην Ιαπωνία, η Ιαπωνία πάει στην Αμερική. Τι νομίζετε ότι μόνο Αμερικάνοι δουλεύουν μέσα στην Αμερική, ή μόνο Γερμανοί δουλεύουν στην Γερμανική, ή μόνο Ιταλοί, ή στην Ιαπωνία μόνο οι Ιάπωνες. Μου κάνω rotation. Ένας Έλληνας δεν ήταν σχεδιαστής πριν κάποια χρόνια, στη Σουμπαρού. Ήταν ο διευθυντής σχεδίασης στη Σουμπαρού. Ένας, δεν θυμάμαι το όνομά του, μου διαφεύγει. Έλληνας δεν ήταν. Δηλαδή το αμάξι που σχεδίασε ήταν ελληνικό. Δεν τρελαθούμε. ESG ή DSG για το αυτοκίνητο πόλης. Ποιο. Δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα. Είτε το ένα ή το άλλο. Μου το έχει γράψει 300 φορές το μήνυμα σου. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρεις το ίδιο μοντέλο και να έχει διαφορετικά σας μάνα. Δεν ξέρω. Για μιλάμε για άλλα αυτοκίνητα. Καλησπέρα Μανώλη. Έχω, λέει,
ένα Passat, ένα ακόμα 6, και είναι καλό να βάλω oil cuts can ή δεν χρειάζεται κατά τη γνώμη σου. Στο FSI δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητο. Αν ήταν TFSI, ναι, ξέρω εγώ. Αλλά, αλλά και η PCB valve είναι φτηνή, μου φαίνεται. Αν έχει κάποιο πρόβλημα, δηλαδή αν αντικαταστήσει. Μάλιστα, πόσο αξιοπιστό είναι το DSD τη Volkswagen στα 200.000 χιλιόμετρα. Ευχαριστώ. Εάν έχει γίνει σωστή συντήρηση και προχτές κιόλας κοίταζα το manual επισκευής εντός DSG, εγκυκλοπαιδικά καθαρά δηλαδή το διάβαζα, αν γίνεται σωστή επισκευή και ας πούμε μια ερώτηση που μου έχει κάνει κάποιος, ξέρω εγώ, μου έχει ρωτήσει ένα παιδί πρόσφατα και ίσως αυτό σας ενδιαφέρει, λέει γιατί εβάζεις το RS5, έβαζες νεκρά στο φανάρι. Λοιπόν, αυτό ήταν DSG κυβότιο, έτσι. Υγρού συμπλέχτη. Όχι ξηρού συμπλέχτη. Γιατί υπάρχει και DSG ξηρού συμπλέχτη. Υπάρχει και DSG υγρού συμπλέχτη. Αυτό ήταν υγρού συμπλέχτη. Και γενικά το συνηθίζω σε όποια αυτοκίνητα οδηγούσα, έκανα auto block. Βλέπατε ότι ό,τι και να ήταν, μηχανικό, αυτόματο, DSG, εγώ στο φανάρι βάζω νεκρά. Και βάζω νεκρά και έχω εξηγήσει τους λόγους, αλλά θα τους ξαναμπώ ακόμη μια φορά. Ας μιλήσουμε τώρα για το DSG που ρωτάει ο φίλος. Όσοι ξέρουν από DSG ξηρού συμπλέχτη, θα έχουν δει ότι η Megatronic που έχει από κάτω, στο πλάι αριστερά, έχει δύο έμβολα που ελέγχει τα δίχαλα των συμπλεκτών. Σκέψου λοιπόν να είσαι στο φανάρι ή στο μποτιλιάρισμα με drive, και να μην είχες DSG, να έχεις ένα μηχανικό κυβότιο. Θα πάτε και στο συμπλέχτη 10 λεπτά. Θα πατούσες με το δεξί σου πόδι το φρένο και με το αριστερό σου το συμπλέχτη 10 λεπτά. Ή 1 λεπτό ή 3 λεπτά. Γιατί να μένει το DSG συνέχεια εκεί συμπλεχταρισμένο, είτε είναι υγρό είτε είναι στεγνό. Επίσης, το αυτόματο κυβότιο. Όσοι έχετε αυτόματα αυτοκίνητα, έχετε παρατηρήσει το εξής. Όταν είστε σταματημένοι με φρένο στο φανάρι και από drive βάλετε νεκρά, βλέπετε κάνει το στροφόμετρο και πέφτει. Άρα σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή το κυβότιο στρεσάρεται. Και η μηχανή στρεσάρεται. Δηλαδή η μηχανή είναι εγκαζωμένη και είναι ουσιαστικά σαν να συμπλεχτάρω το σασμάν, να ξεκινήσει, αλλά κάτι με κρατάει. Γενικά, αυτό δεν είναι καλό να συμβαίνει. Γιατί δεν είναι καλό να συμβαίνει? Μπορεί να μην πάθετε σχεδόν ποτέ τίποτα. Όμως, θα σας το θέσω λίγο διαφορετικά, όπως μπορεί να μην το έχετε σκεφτεί. Όπως έχουμε ξαναπεί, όλα τα εξαρτήματα δεν είναι ακριβώς τα ίδια και δεν έχουν ακριβώς την ίδια εντοχή. Εάν λοιπόν ένα από τα δισκάκια, από τα πολλά δισκάκια ή από τα πολλά γρανάδια, πλανήτες δορυφόρους που έχει ένα αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων ή ακόμα και ένα κυβότιο ταχυτήτων απλό, και τα ρούλεμα και τα λοιπά, έχει ένα κατασκευαστικό σφάλμα που θα το οδηγήσει σε προώρη φθορά σε σχέση με ό,τι προέβλεπε ο κατασκευαστής. Εάν εσύ δεν το ζορίζεις, δεν θα του δώσεις παράταση ζωής. Εάν το ζορίζεις, θα φέρεις το πρόβλημα πιο κοντά. Εάν δεν το ζορίζεις, θα πάρει το πρόβλημα πιο μακριά. Ή να μην το βγάλει ποτέ. Μπορεί να ζήσει μια ζωή. Ένα δισκάκι, παράδειγμα. Να ξεκολλήσει το φάμπερ από τα φάμπερ. Το φάμπερ είναι ένα δισκάκι, αν στο φύγει λιγότερο. Αν είσαι όμως εσύ πατιναρισμένο συνέχεια και η θερμοκρασία των λαδιών ανεβαίνει και το λάδι φτύρεται, γίνεται φραπέ μέσα από χτύπημα που τραβάει από το κόπερτο. Και ειδικά όσοι έχετε μεγάλα αυτοκίνητα, V8, 500, Mercedes κτλ., που είναι αυτόματα κυβότητα και το καλοκαίρι βγάλετε το χέρι σας έξω από το παράθυρο και το βάλετε κάτω χαμηλά, όσο πιο χαμηλά μπορείτε. Θα βγείτε μια ζέστη που βγαίνει κάτω από το αυτοκίνητο. Αυτή η ζέστη σας πληροφορώ δεν είναι από τις εξαντλήσεις, είναι από το κυβότιο ταχυτήτων. Το κυβότιο ταχυτήτων ζεματάει. Άμα σηκώσει το αυτοκίνητο το καλοκαίρι, Mercedes και όλα τα αυτόματα, που έχει κάνει μια διαδρομή, μία ώρα για στην κίνηση και, πιάσετε, και δεν έχει βάλει ποτέ αυτός neutral, νεκρά στο φανάρι. Και έρθει στο συνεργείο και πάτε και το πιάσετε απ' έξω, ζεματάει. Όταν λέμε ζεματάει, ζεματάει πιο πολύ από τη μηχανή.
Γιατί η μηχανή έχει και υδρόψυξη. Το σώμα δεν έχει υδρόψυξη. Δεν έχει ψυγείο. Έχει ψυγείο λαδιού μόνο. Δεν έχει και νερό να ψυχεί. Σε ματάνε τα σάσμα. Λοιπόν, όσο λιγότερο ζορίζεις κάτι, τόσο μεγαλύτερη παράταση ζωής του δίνεις. Αυτό. Έτσι. Συνεχίζουμε, έχουμε πάει στις 2 ώρες, πιστεύω είναι ώρα να κλείσουμε. Αυτό που έχουμε στα δουλειά στο DSG γίνεται αυτόματα. Ποιο? Ότι βγαίνει νεκρά. Πολύ πολύ καλησπέρα Μανώλη. Πώς θα είναι η υπονομία? AMG. Την AMG, AMG Ελλάς ουσιαστικά. Θα είναι AMG Specialist Ελλάς. Εμφάνιση. Πολύ καρπές έχασα. Ναι, θα το φτιάξω. Τι είναι πιο αυθεντικό, τι είναι πιο ανθεκτικό, το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο. Το βίντεο με την τριβή, λες, Κώστας Παράς. Δεν ξέρω. Παιδιά, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορώ να διαβάζω όλα τα μηνύματά σας. Τώρα ο Κώστα δεν θυμάμαι που αναφέρεσαι εσύ. Μια ερώτηση, οι ελκατσικές που κάνουν οι μηχανικάνες σε παλιά Αμερικανά μας που περνάνε ράβδους από κάτι, άξονες και διάφορα ελέγχονται. Σε έχασα, ρε φίλε. Καλό μήνα έχω το Toyota Hilux 99 μοντέλο πετρέλαιο. Βγάζει άσπρο καπνό. Πήγα σε μηχανικό και δεν βγάζω άκρη. Τι τελικά να κοιτάξω? Ευχαριστώ. Να πας σε έναν άλλο μηχανικό που να ξέρει από ντίζελ. Δυστυχώς στην Ελλάδα, επειδή δεν επιτρέπονταν τα ντίζελ για πάρα πολλά χρόνια, πολλοί μηχανικοί δεν γνωρίζουν τα ντίζελ. Τα ντίζελ, για μένα, όποιος είναι μηχανικός, γνωρίζει τους ντίζελ κινητήρες. Οι βενζίνες είναι για παιδάκια. Οι μηχανικοί γνωρίζουν τα ντίζελ. Οι μηχανικοί με κάκαλα. Τα ντίζελ είναι δύσκολα. Οι βενζίνες, όλοι τις φτιάχνουν. Να πας σε έναν άνθρωπο που ξέρει από ντίζελ. Να σου κοιτάξει το αυτοκίνητο, πρέπει να γίνουν διάφοροι έλεγχοι. Τα έχουμε πει στα βίντεο τι έλεγχος πρέπει να κάνεις σε ένα ντίζελ. Σουμπαρού Μιχάλης Ζώτος, αρχιμηχανικός, Rally Cross USA, ο Ανδρέας Ζαπατίνας επίσης. Α, να τους, μπράβο, Ζαπατίνας, αυτός. Smart Fortwo CDI 08 άποψη, καλό είναι. Καλό μήνα έχω το Toyota Hilux, το είπαμε αυτό. Δεν μπορείς να κοιτάξεις κάτι εσύ. Εάν δεν είσαι μηχανικός, θα πρέπει να πας σε ένα μηχανικό να σου κάνει κάποιος ελέγχο. Να κάνουμε downshifting επίτηδες για να κόψουμε χιλιόμετρα. Ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι, μπορείτε να το κάνετε. Και εγώ το κάνω δηλαδή. Να μην χρησιμοποιήσω το φρένο, ναι. Σε όλα τα αυτοκίνητα διπλού συμπλέκτη με αλλαγμένη εξάτμιση. Αχ, το έχασε αυτό. Δίκιο έχεις για τα αυτόματα. Όλα τα νέα κυβότια ουσιαστικά βάζουν αυτόματα νεκρά όταν σταματήσουν. Και αρχίζει λόγω του ζωού που τρώνε από αυτό που λες. Τα τελευταία, έτσι. Αλλά αν έχεις από το 7226 ή το ZF το HP6D, δεν το κάνει αυτό. Δηλαδή αυτό που φορούσε το Y46 και το Y90, όχι το Y92 και το Y90 ή ακόμα και το General Motors που φορούσε το Y46, το BMW, δεν βγάζει νεκρά. Στο drive μένει. Ζωρισμένο. Δεν μιλάμε τώρα για τα τελευταία και όχι όλα. Μερικά. Γνώμη για τη μείωση των κυβικών στα καινούργια pick-up. Εντάξει, παιδιά, τώρα αυτά είναι πολιτικές οικονομικές. Τώρα πάρεις τώρα ένα αυτοκίνητο, του φορτώνεις ένα τόνο και να έχεις 1600 μηχανή. Ξέρω εγώ. Ερώτηση για να προβοκάρω λίγο για το συνεργείο Μανώλη. Θα ασχολείσαι με αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού λόγω εμπειρίας από Αφρική ή και με εμάς που έχουμε 1600 και με εσάς. Είπαμε, δεν κάνουμε διακρίσεις. Δηλαδή, ο πετροκινητήρας είναι καλύτερο, βεβαίως είναι καλύτερο. Συχνές βλάβες. Τώρα, ρε φίλε, δεν μπορώ να μονοπολίσω μια συζήτηση για ένα συγκεκριμένο μοντέλο. Καλό είναι, ξέρω εγώ, συχνές βλάβες. Άμα είναι καλοσυντηρημένο, δεν βγάζει βλάβες. Δηλαδή, ο κινητήρας είναι καλύτερο, δεν το πάμε. Λοιπόν, αυτός ο λαβύρινθος που έχουν τα αυτόματα, τι είναι γενικά? Αυτό είναι λαβύρινθος.
Θα το κάνουμε επισκευή. Γιατί θα κάνουμε επισκευή αυτομάτων κυβωτίων. Θα σας κάνω ένα βίντεο να τα δείτε. Δεν είναι, τα αυτόματα κυβώτια είναι πολύ απλά κυβώτια. Είναι πιο απλά από το... Βέβαια θέλουν μια προσοχή στη συναρμολόγηση. Ίσως χρειάζονται και κάποια μερικά, χρειάζονται και κάποια ειδικά εργαλεία. Χρειάζονται πολύ, πολύ καλό έλεγχο και διάγνωση κατά το λύσιμο. Αλλά είναι απλά. Δεν είναι δύσκολο. Με αλλαγμένη εξάτμιση ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος για την αλλαγή ταχύτητας σαν σκασίματα, DHG farts. Farts, κλανιές δηλαδή. Δεν είναι, είναι και τουρμπάτα ταυτόχρονα αυτά που το κάνουν αυτό. Δεν είναι μόνο DHG, είναι και τουρμπάτα DHG. Κάνει πρρρ. Λοιπόν, αυτό το προκαλεί τουρμπίνα, όχι το κυβώτιο, μετά το κυβώτιο θα το έχεις πάρει στη μασκάλη. Καλό μήνα, δάσκαλε. Fiat Punto Grande είναι καλό, καλό είναι. Στα πεντοκίνητα που κινούνται στην κίνηση παρουσιάζονται πολλά προβλήματα στο PDF και στην αντλία υψηλής λόγω β' ποιότητας πετρελαίου. Θα το δούμε αυτό, θα το αντιμετωπίσουμε. Όσοι θα έρχεστε στην AMG δεν θα έχετε τέτοια προβλήματα. Θα σας πω τι θα κάνουμε. Καλησπέρα Μανώλη, η Ελλάδα να ανοίξει συνεργείο εδώ μας. Εδώ με Ελλάδα είμαι, φίλε, δεν το έχεις καταλάβει. Δημήτρη. Δημήτρης LPS. Ανοίγω μαγαζί, δεν το είπαμε. Λάμπρος Λίτσης, σαν πολλά μέσα δεν παίρνουν σαν αυτό, ναι, μια χαρά είναι ο βεβαίως, Βασίλης λέει Μπουντοβός, μια χαρά είναι ο Researchation, βεβαίως, ο αδερφός σου τι Vectra έχει, ένα 1,8 το 1,8 του 2002. Δεν βλέπω να κοιμάσαι σήμερα. Εντάξει παιδιά, ξεκούραστοι είμαστε. Ποιο είναι το καλύτερο M που έχει βγάλει η BMW? Για μένα ήταν το Y60, λεγόταν το 10 κύλινδρο για μένα. Το οποίο βέβαια είχε το πρόβλημα με το κυβώτιο αυτό, τη χαζομάρα που είχε. SMG λεγόταν, SMG1, SMG2. Όμως, του κάναμε μετατροπή και του βάζαμε το μηχανικό από την 540 και σκότωνε. Παρά τα αυτά, ακόμα και το SMG, εγώ είχα το πρόβλημα αντιμετωπιζόταν στο συμπλέχτη και καταστρεβόταν το κυβώτιο μετά. Εγώ είχα φτιάξει ένα μπεντάλι, με τρόμπα φρένου και σωληνάκι και το ένωνα εκεί και έλεγχα τη διαδρομή εξωτερικά, έβλεπα την αίσθηση που έχει δηλαδή ο συμπλέχτης, σαν να τον πάταγα εγώ μέσα στο αυτοκίνητο. Το έχω φέρει αυτό το εργαλείο, δεν το έχω δείξει ποτέ στην Αφρική, γιατί το έκανα και στα SMG τα Z4 και στα SMG, γιατί υπήρχαν SMG 2,5 Z4, υπήρχαν SMG 330 και επειδή δεν μπορούσε να καταλάβει πώς λειτουργούσε ο συμπλέκτης. Γιατί ουσιαστικά ένα συμπλέκτης είναι μηχανικός μέσα. Απλά έχει υδραυλικό δίχαλο, ας πούμε. Και για να μπορέσω εγώ να καταλάβω το υδραυλικό, του βάζα πεντάλι απ' έξω. Και έβλεπα πώς. Και άμα το βλέπω ότι δούλευε σκληρά, έκανε εννοείται bleeding, δηλαδή έβγαζε τον αέρα κανονικά, κάνει εξαέρωση. Και το δούλευα και από εκεί καταλάβαινα αν ήθελε αλλαγή ή όχι. Και έχω σώσει πολλά κυβότια SMG έτσι, χωρίς να είχαν πρόβλημα. Λοιπόν, Μάρη, γνώμη, ιατρική ίδρα ντίζελ. Καλησπέρα, αξίζει να κάνω ρεκτιφιέ και μικροεπισκευές σε μοντέλο 2000 auto και να έχω όλα τα εξαιρετικά να πάω σε νέο αμάξι, αναγκαστικά τρική ίδρα. Ευχαριστώ. Ρε, παμινώντα τώρα, τι σου έχουν πει, ξέρω εγώ τι να σου πω. Φυγό κέντρο διαχωριστή πετρελαίου, τοποθετής την Τελαβάλ. Φυγό κέντρο λέει διαχωριστή πετρελαίου. Παιδιά, like δεν έχετε κάνει. Κάντε κανένα like. Λοιπόν, φυγό κέντρο διαχωριστή πετρελαίου λέει τοποθετήσει. Τι διαχωριστή δηλαδή? Ντελαβάλ, καράβια δηλαδή. Καθαρίζουμε το πετρελαίο. Για το μακέτα. Οκ, θα το δω, φίλε Κωνσταντίνε, θα το δω. Θα το δω, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Επιλογή χαμηλού προφίλ ελαστικού ή υψηλού και τελικά αξίζουν οι σιδερένιες ζάντες για ελληνικούς δρόμους? Εντάξει, υπάρχουν και καλές αλουμίνιες ζάντες,
χαμηλού προφίλ μέχρι ένα σημείο, γιατί οι δρόμοι τώρα εδώ, αν πες και το σκίσεις, τα πλαϊνά του πρέπει να είναι καργαρισμένο πάντα, πολύ φουσκωμένο το λάστιχο, αν είναι πολύ χαμηλού προφίλ. Και γενικά είναι λίγο, δεν είναι βολικό στο δρόμο να είναι πολύ. Εμένα δεν μου αρέσουν τα αυτοκίνητα με πολύ χαμηλό προφίλ. Ευχαριστώ για τα like. Λοιπόν, τι θα πρότεινες για βελτίωση σε μετάδοση σε ένα προστινοκίνητο ώστε να μπορεί να πατήσει? Να μπει ένα διαφορετικό περιορισμένο ολίσθηση, σαν μπλοκέ. Θα δεις άλλο αυτοκίνητο. Άλλο αυτοκίνητο, δηλαδή θα μπαίνεις τάπα. Ατμόσφαιρα μόνο πέταλο ή πολυπετάλου? Πολυπετάλου. Το πολυπετάλου εδώ είναι σε συνδυασμό πάντα με κεντροφόρους. Δεν θα κερδίσεις κάτι με το πολυπετάλου αν δεν μπουν κεντροφόροι. Δίνει ένα λίτρο στα 1000 χιλιόμετρα στο μάνιο. Είναι φυσιολογικό να καίει τόσο? Όχι βέβαια. Τα έχουμε πει παιδιά αυτά τώρα, γιατί το γιώτα τα έχουμε πει έτσι. Λοιπόν, όχι, δεν είναι φυσιολογικό να καίει ένα λίτρο στα 1000 χιλιόμετρα. Λοιπόν, γιατί όταν βάζεις μπροστά ένα μάξι με διπλό δίσκο ακούγεται σαν σπαθιά σαμουράι? Δεν το έχω ακούσει αυτό τώρα που λες. Καλό μήνα κύριε Μανώλη, απρίαμοβολή ή δρομοβολή για ένα κατασκευή αντίκα σπαφή με απλό αστάρι σιδήρου, μήνιο ή εποξικόρα? Παιδιά, τώρα να σας πω, καλύτερα να ρωτήσετε ένα βαφέα, καλά να σας τα πει. Δεν θέλω να το παίξω έξιμο σε αυτό. Το έχω ακόμη ο αδερφός σου, το δέχτηκε, γιατί εγώ... ναι, το έχει, ναι. Θάνος DK, νόμι για Peugeot 207, καλό είναι. Τι αμορτισέρ για να βάλω σε CX Suzuki? Χαγιά μου. Καλά μου. Θα κάνεις βίντεο για το μοτέρ της McLaren που έχει 1000 ατμόσφαιρα? Όχι, γιατί δεν το έχω. Πώς θα το κάνω μοτέρ? Επηρεάζει ο αέρας στο ρεζερβουάρ? Δεν ξέρω. Εννοείται το φίλτρο λαδιού αλλάζεται πάντα με τα λάδια? Εννοείται, γίνεται πάντα τα πολυπετάλλοδο και τούρμπο. Γίνεται, Γιάννη, 7000, αλλά δεν υπάρχει λόγος να το κάνεις, δεν θα δεις. Δηλαδή, αν έκανες ένα τούρμπο κινητήρα με μονή πεταλούδα, σωστή εισαγωγή, μονή πεταλούδα, εννοείται μεγάλη, τούρμπο, και ουσιαστικά έβγαζες την πολύ πεταλούδα και φτιάχνες μια πολύ πιο ακριβή κατασκευή, πολύ πεταλούδη, δεν θα έβλεπες διαφορά στο δυναμόμετρο σε σχέση με τα λεφτά που ξόδευες. Δηλαδή, μπορεί να ξόδευες 3 φορές την αξία του κινητήρα για να το κάνεις όλο αυτό, γιατί είναι αρκετά πολύπλοκο. Ναι, ενωθεί το πολύ πεταλούδο πάνω σε μια πολλαπλή και και δεν θα έχεις τα αποτελέσματα που σημαίνει. Συνήθως τα πολυπετάλλουδα χρησιμοποιούνται σε ατμοσφαιρικούς κινητήρες. Γιατί είπαμε, η κίνηση στα τούρμπο είναι εξαναγκασμένη. Οπότε γίνεται τεχνολογία Sky Active Smart. Τι γνώμη έχεις? Έχω κάνει βίντεο, παιδιά. Έχω κάνει βίντεο εγώ. Μάλλον εσύ, Κώστα, δεν το έχεις δει. Μου κάνει εντύπωση, Κώστα. Γιατί έχεις δει βίντεο μου. Έχω κάνει βίντεο και μετά κάνανε και άλλη βίντεο. Το αντιγράψαν το βίντεο και λένε ότι να είναι, λένε. Λένε ότι να είναι. Λοιπόν, ενώ να μας εξηγήσεις πώς λειτουργεί το μοτέρ με 1000 άλογα ατμοσφαιρικό στη McLaren. Μα δεν είναι της McLaren, είναι της Aston Martin. Το για μπαλάκια, συνεμπλοκ και λοιπά θα πρότεινες για τη βελτίωση προς την εκείνη. Για μπαλάκια, τα μπαλάκια, τι μπαλάκια να βάλεις δηλαδή? Συνεμπλοκ ανεφθαρμένα, ναι, αλλά για να στρίψει δεν είναι θέμα, αν αλλάξει σε μπλοκ θα στρίψει. Έτσι, εννοείται, εάν το αμάξι είναι στημένο κάπου σωστά και όμορφα και ωραία και τα συνεμπλοκ είναι σε καλή κατάσταση, δεν θα έχει πρόβλημα. Γνώμη για BMW που κάνει, λέει τώρα αυτός, για συνεμπλοκ και τα λοιπά. Όλα άλλαξε τα. Δώσε και 3.000 ευρώ και 4.000 ευρώ. Γι' αυτό λέω πάντα ότι πρέπει να γίνεται μια συζήτηση μεταξύ μηχανικού και ιδιοκτήτη. Δηλαδή, να ξέρεις αυτό τι θέλει τώρα. Που έχω απέναντί μου, λέει να βελτιώσω το στρίψιμο του αυτοκινήτου. Μάλιστα. Καταρχήν να δεις τι αυτοκίνητο έχει. Γιατί αν σου έρθει με ένα σέρα τύμπιζε 1000, πεις ρε φίλε, τι, δηλαδή τι. Η μηχανή είναι τόσο δυνατή που δεν μπορεί να βάλει στροφές. Π.χ. Λέω ένα παράδειγμα έτσι. Και από την άλλη, πρέπει να καταλάβεις την αυτοσία που είσαι απέναντι.
πόσα θέλει να δαπανίσει και από την άλλη τι αμάξι θέλει να πάρει. Θα καταλάβει τι αμάξι θα πάρει. Δηλαδή θα πάρει ένα αμάξι που δεν θα μπορεί να το οδηγεί ή θα μπαίνει μέσα και όποιον βάζει μέσα θα του φεύγει η μασέλα και η μέση σε κάθε λακκουβίτσα ή ανομαλία που θα περνάει. Γιατί με είχαν, το θυμάμαι σαν τώρα, είχα μπει σε ένα άστρα και πηγαίναμε να δούμε τα Ακρόπολη. Τώρα σα μιλάω πριν ένα μοναδικό χρόνο. Και είχε κάνει ο τύπος, είχε πάει στο στήσιμο άσετο, δεν ξέρω αν στήσιμο άσετο, κάπως έτσι λεγόταν. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό ακόμα ή δεν υπάρχει. Τέλος πάντων είχε κάτι αμορτισέρ τα οποία δεν υπήρχαν, δηλαδή δεν υποχωρούσε αυτό το πράγμα. Και ήμουν πιτσιρικάς τότε, πρέπει να ήμουν 20 κάτι, 25, 28, δεν ήμουν μεγάλος. Θα ήμουν πίσω. Μέχρι να φτάσουμε στην ειδική και εθνική οδό, έτσι, μιλάμε, δεν είχα μέση. Είχε διαλυθεί η μέση μου και δεν είχα ποτέ πρόβλημα στη μέση. Όποια ανομαλία περνούσαμε, έφευγα από το κάθισμα. Δεν καθόμουν. Τώρα τι αυτό είναι αμάξι. Δεν ξέρω. Δηλαδή, τι έφτιαξε. Τα έκανε, το αμορτιζέρ δεν συμπιεζότανε. Όποια ανομαλία χτυπήγανε, πέταγε τα αμάξι. Εντάξει, ξέρω εγώ. Νόμια βέβαια που κάνει η μετάλλευση χρήση πλαστικών parts μέσω στον χώρο του κινητήρα αντί για μεταλλικά όπως κάνουν παλιότερα. Όλοι το κάνουν αυτά τα παιδιά τώρα. Τι συζητάμε τώρα, λέμε τώρα. Μόνο BMW το κάνει, όλοι τα λέμε. Άμα βάλεις δύο τουρμπίνες, μία για τις χαμηλές τροφές και μία για τις μεγάλες, θα δουλέψει. Εάν τις χρονίσεις σωστά και φτιάξεις τα δύο σωστά bypass και βαλβίδες, πότε θα μπαίνει μία, πότε θα μπαίνει άλλη και πότε θα δουλεύουν συνδυαστικά, αν καταφέρεις και το κάνεις αυτό. Το κάνουν πολλές εταιρείες πάντως. Hawking με πέτρες ή γυαλόχαρτο τελικά. Αχ, όχι, με δουλεύεις Κώστα, έτσι, επειδή σου είπα που δεν έχεις δει το Sky Active. Λοιπόν, τι κάνουν, λέει, οι άλλοι μάστερα με την ανάρτηση και νομίζουν ότι έτσι στρίβει τα μάξι. Πραγματικά η ανάρτηση δεν πρέπει να είναι. Μία ανάρτηση, το έχουμε κάνει, έχω κάνει και βίντεο με ευθυγραμμίσεις, έχω κάνει και βίντεο με αναρτήσεις κτλ. Έχουμε εξηγήσει ότι η ανάρτηση πρέπει να έχει μία ενδοτικότητα, ονομάζεται. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα χτυπήσει μια ανομαλία, θα χτυπήσει μια λακκούβα ή ένα σαμαράκι, θα πρέπει η ανάρτηση να μπορεί να υποχωρεί. Εάν δεν υποχωρεί προς τα πίσω, παραδείγματος χάρη, ή όταν φρενάρω, η ανάρτηση πρέπει να υποχωρεί προς τα πίσω. Ελάχιστα. Και με τη λογική ότι δεν έχω αγωνιστικό αυτοκίνητο, έχω αυτοκίνητο δρόμο. Μα έχω αγωνιστικό αυτοκίνητο, ας μην υποχωρεί. Εάν δεν υποχωρεί, όλες αυτές οι δυνάμεις μεταφέρονται στο σασί και από το σασί στον οδηγό. Και από εκεί και πέρα η οδήγηση δεν είναι απόλαυση, είναι μαρτύριο. Οπότε μπορεί να κατασκευάσει κάτι το οποίο να μην είναι ούτε κούτσουρο. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, κανείς που στείνει αυτοκίνητα δεν ξέρει ποιος είναι ο ρόλος πραγματικά της αντιστρεπτικής στην ανάρτηση και τι επιφέρει η αντικατάσταση της αντιστρεπτικής κρατώντας τα ίδια αμορτισέρ, π.χ. Έτσι. Πάνε και βάζουν όλοι αμορτισέρ κούτσουρα και αφήνουν τη συντριπτική την τόση, του 1400. Λέει, ναι, αλλά τώρα στρίβει. Δεν στρίβει. Νομίζω ότι στρίβει. Και στρίβει. Γιατί άμα το πάρει ένας χεράς, δεν θα το στρίψει. Αυτό θέλω να πω. Ένας χεράς, δηλαδή, ένας, όχι πιο καλός από σένα, ένας που είναι πιο τρελός από σένα. Θα φύγει. Γιατί μια ανάρτηση η οποία δεν έχει ενδοτικότητα δεν θα σε προειδοποιήσει πότε θα χάσει την πρόσφυση. Πρέπει να έχεις μια πληροφορία από την ανάρτηση, δηλαδή να έχεις ένα feedback. Μπαίνω στροφή. Το νιώθω ότι χάνω, ότι έρχεται να φύγει το αμάξι. Όχι ξαφνικά να μπουφ και έφυγε, γιατί στο μπουφ και έφυγε, μετά θα έπρεπε να σου αριβάτανε για να το φέρεις πίσω. Ή ο κόλλημα κρέι. Και δεν είναι όλα PlayStation, στον δρόμο είμαστε έτσι. Και έχουμε πει, μην κάνετε στον δρόμο χαζομάρες. Οπότε μία ανάρτηση η οποία έχει σωστή γεωμετρία, έχει σωστό στήσιμο, είναι μπλοκ, αμορτισέρ, λατήρια, τα πάντα, αλλά ταυτόχρονα διατηρεί και μία ενδοτικότητα, δίνει μία πληροφορία στον οδηγό ότι στο όριο είσαι τώρα, στο όριο να χάσεις την πρόσφυση. Δες τι θα κάνεις. Γι' αυτό θέλει μία συζήτηση η ανάρτηση. Η ανάρτηση είναι, έχω κάνει όμως βίντεο με την ευθυγράμμιση, με το οποίο βέβαια δεν έχει την ανταλογή, τα ανάλογα views. Είναι πολύπλοκα αυτά. Γνώμη για
opposite pistons. Εντάξει, θα το δούμε στην πράξη. Αυτά οι μηχανές υπάρχουν και 150 χρόνια, δεν είναι κατασκευαστικά τώρα. Γνώμη για MX5 τρίτης γενιάς. Δώσ' μου λίγο χρονολογία, γιατί εγώ τα MX5 τα γουστάρω πάρα πολύ. Τα θεωρώ πολύ καλά αυτοκίνητα. Όλα τα MX5. Με K1 μέχρι τώρα. Τα λατρεύω, δηλαδή, μου αρέσουν πολύ. Γνώμη για Tesla Roadster που φημολογείται να έχει 10.000 χιλιόμετρα ροπή. Εγώ ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν παίρνω. Το έχω πει. Και στην Αμερική κάνουν μηχανολογική μιλέτη για την αύξηση της ισχύως ή τα βάζουν εμπειρικά όπως όχι. Ότι ρωτάει ο Νέστορ, λέει, δεν τα βάζουν εμπειρικά, όχι. Όχι, κάνουν, υπάρχει μια μελέτη, υπάρχει τέτοιο. Έχουμε δείξει, έχω κάνει κάποια βίντεο, εγώ ας πούμε, σας έχω δείξει κάποια πράγματα, πώς γίνεται μια μελέτη. Το χαμήλωμα είναι επικίνδυνο πολλές φορές, βέβαια δεν είναι. Γιατί παραδείγματος χάρη πρέπει να ξέρει ο μηχανικός ότι τη σκληρότητα που θα παρουσιάσει η ανάρτηση έχει η δομή του αυτοκινήτου την αντίστοιχη υποστήριξη. Γιατί εγώ παρουσιάζω κάτι το οποίο δεν κουνιέται. Ναι, αλλά αυτό πού βιδώνει, μήπως κουνιέται τα διθόλη, πηγαίνουν έτσι οι θόλοι. Λοιπόν, παιδιά μου, φαίνεται πρέπει να το σταματήσουμε. Ο Πελισσίνε, όσο αφορά τη μετάδοση, μην αναρτήσεις, κάνεις βίντεο με ροϊκή. Ισχύει ότι με το πρόγραμμα μπορώ να αυξήσω η δύναμη και να μειώσω την κατανάλωση. Τα έχουμε πει αυτά, είναι μπουρδες. Γνώμη για Opel. Τι γνώμη έχεις για αυτούς που να κατασκευάζουν. Τι γνώμη έχεις. Όπως έχασα. Ανάτο, τι γνώμη έχεις για αυτούς που ανακατασκευάζουν ή και κατασκευάζουν αμορτισές στην Ελλάδα. Δεν ξέρω ποιοι το κάνουν, παιδιά. Ισχύει ότι με το πρόγραμμα. Ναι, το είπαμε αυτό. Είναι χαζομάρι. Ισχύει. Να μου φίλε σου, ντύμισα. Ντύμ. Το έχουμε πει σε άλλο live. Για ποιο λόγο δεν ισχύει. Καλό μήνα, κύριε Μανώλη. Απλή αμοβολή, υδροβολή. Η αδροβολή μου φαίνεται καλύτερη. Μου φαίνεται. Καλά έχω δει. Όλος με σκληρά μορτισέρ. Ο λόγος που υπάρχει εξάτμιση είναι να περιορίσει τον ήχο και τα καυσαέρια. Όχι, δεν είναι αυτός ο ρόλος της. Ένας από τις δουλειές της είναι να περιορίσει τον ήχο, αλλά δεν είναι μόνο αυτός. Μανώλη, για το Toyota που βγάζει άσπρο καπνό, να κοιτάξω μπέκ ή αντλία πετρελαίου. Πες μου αν μπορείς, ευχαριστώ. Κώστα, δεν γίνονται έτσι οι δουλειές στα ντίζελ. Θα σας πω, ξεκινά με τα μπέκ. Πλήρωσε 200 ευρώ να στήσει τα μπέκ για έλεγχο. Τι να σου ξέρω εγώ. Δεν γίνονται, Κώστας Παπαντονίου, δεν γίνονται έτσι οι διαγνώσεις. Στα ντίζελ ειδικά. Θες να ξεκινήσει, δηλαδή. Μπορεί να είναι πιο απλά πράγματα. Δεν μπορώ να σας τα πω τώρα. Δεν μπορώ να σας κάνω μηχανικούς μέσα σε ένα live. Τέρι, καληνύχτα Μάρια, καλά να είμαστε να φτιάχνουμε πράγματα. Να είσαι καλά, Τέρι. Καλησπέρα, Μανώργη, καλές δουλειές. Αν πέσουμε σε λακκούβα και πατάμε φρένο ταυτόχρονα να κάνουμε ζημιά στα φρένα. Όχι. Δεν είναι πολύ επικίνδυνο δύο εντελώς διαφορετικά αμορτισές στο ίδιο μοξό. Δεν είναι και το καλύτερο. Λοιπόν, παιδιά, κλείνουμε το live. Φτάσαμε τις 2 ώρες. Κάντε ένα like όσοι είστε τώρα μέσα και δεν έχετε κάνει. Αν θέλετε, εννοείται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Θα είμαστε on touch. Πολύ καλό, καλό βράδυ, καλή νύχτα, καλό ξημέρωμα. Καλές, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Θα είμαστε online, θα κάνουμε καινούργια βίντεο, θα κάνουμε ωραία βίντεο. Εγώ δεν θα το ρίξω το επίπεδο. Έχω ξαναπεί λόγω το views. Χαζομάρες τα βλέπετε σε άλλα βίντεο. Από ηλίθιους ή κουτούς για μένα. Που εντάξει, οι άνθρωποι δεν είναι και μηχανικοί ως εκτοπλίστων, οπότε έχουν κάθε περιθώριο να λένε ό,τι θέλουν. Εμείς θα κάνουμε ένα επίπεδο, θα κάνουμε σοβαρά πράγματα. Θα δείτε πράγματα που, εντάξει, ας ξεκινήσει το μαγαζί και θα δείτε πολύ ωραία πράγματα. Σας ευχαριστώ για το live. Ελπίζω να μιλήσαμε. Καιρό είχα και εγώ, μου λείψε η παρέα σας και, έτσι, και αυτή η διαδραστική, ας πούμε, κατάσταση. Βέβαια,
Εντάξει, και εγώ τώρα έτρεχα με το μαγαζί και τα λοιπά, με τους κορονοϊούς, βλέπετε, είμαστε λίγο... Έχουμε χάσει τον μπούσουλα, δεν ξέρουμε πού πάμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι. Θα κάνουμε και το Carbon Off που είπαμε και άλλα πράγματα ωραία. Για να δούμε πραγματικά πού είναι όλα η αλήθεια, έτσι. Τα λέμε, παιδιά. Καλό βράδυ.